Καλησπέρα, αγαπημένοι μας τηλεθεατές. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ ζωντανά, όπως κάθε μέρα, κοντά σας 5 παρά. Συντροφιά από το Star. Πάμε γρήγορα στο σημερινό μας θέμα. Το οποίο είναι ωραίο, θα χαρείτε να βλέπετε. Έχει γεμίσει ομορφιά το σημερινό μας στούντιο. Επάγγελμα μοντέλο, λοιπόν. Αν η ομορφιά είναι διαβατήριο στη ζωή. Διαβατήριο για να περάσεις καλά, για να βγάλεις εύκολα και γρήγορα λεφτά. Και για να ζήσεις σε έναν κόσμο που άλλοι γοητευόμαστε όταν το βλέπουμε μέσα από τα περιοδικά και τις τηλεοράσεις. Τι όμως αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα παιδιά, τόσο στο ξεκίνημα όσο και στην εξέλιξη της δουλειάς τους και κατά πόσο τελικά είναι διαβατήριο η ομορφιά, έχει κάποιο κόστος. Είναι πολλά τα ερωτήματα που έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Στην πορεία θα τα δούμε μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες, που θα μας καθοδηγήσουν οι εμπειρίες και είναι ο καλύτερος οδηγός. Να ξεκινήσω να πω γρήγορα καλησπέρα σε όλους για να φύγουμε οι διαφημίσεις, για να γυρίσουμε να έχουμε χρόνο να μπούμε στην κουβέντα μας. Είναι σοκαριστικά τα περισσότερα, σχεδόν όλα από όσα δηλώνετε ο καθένας σας και το πώς απομυθοποιείτε, ή μάλλον θα το δούμε και μέχρι τέλος της εκπομπής, ίσως και όσα υποθούν για κάποιους άλλους δεν θα είναι απομυθοποίηση, αυτόν τον τρόπο ζωής που άλλοι θαυμάζουν και γοητεύονται, έτσι, που λάμπει, αλλά που ναι, μένεις σε υπέροχους χώρους επιδείξεων και υπέροχα σαλόνια και κοσμικά μέρη και με προσκλήσεις και ευκαιρίες κλπ. Αλλά το βράδυ γυρνάτε προφανώς σε ένα διαμερισματάκι που όλοι διαθέτεται. Στο κρεβάτι μας και στο σπίτι μας. Στο κρεβάτι σας. Δεν ξέρω αν τελικά είστε σε θέση να έχετε συντρόφους με βαθιά αγάπη, με πίστη, με αφοσίωση, με φίλους κλπ. Κλπ. Λοιπόν, καλησπέρα στον Δαβίδη Σαμαρά. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Είσαι από τα πιο διάσημα μοντέλα στην Ελλάδα. Είχες και τον τίτλο Μίστερ Άδωνης. Αυτό ήταν. Άσχετο. Δεν πειράζει, είμαι. Παλιά. Ναι, okay. Καταγγέλεις, αρκετές φορές σου έχει ζητηθεί, θα το πω έτσι απλά, με εργοδότες να κοιμηθείς, προκειμένου να κλείσει η δουλειά. Μην το απαντήσεις τώρα. Δεν στην θα πορεία. Τώρα. Προχωράμε. Συνεχίζοντας, θέλω να παρουσιάσω και να καλωσορίσω την Πετρούλα Κωστίδου. Καλησπέρα. Μοντέλο κι εσύ. Ετών 18. 18. Από τη Θεσσαλονίκη. Έχεις πάρει μέρος στα καλλιστεία του Αντένα. Θα εκπροσωπήσεις την Ελλάδα στο διαγωνισμό International Competition of Beauty στο Las Vegas. Πρόκειται να μας. Και βεβαίως οι εμπειρίες σου είναι πάρα πολλές. Έχουν καταγραφεί σε βίντεο και αρκετά σοκαριστικές. Όλα από επιχειρηματίες που υποτίθεται ότι εσύ θα διαφήμιζες. Και γνωστούς επιχειρηματίες. Τα προϊόντα απλά των εταιριών τους. Ναι. Ξαφνικά συνειδητοποίησες ότι ήταν τελείως άλλο το παιχνίδι. Για να μην πω στημένο με πολύ αισχρό τρόπο. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα Πρασά. Καλησπέρα. 21 έτους. Κέρδισες τον τίτλο Miss Tourismo στο 2006. Πολύ ωραίες εμπειρίες, τεχνάσματα, τερτύπια με πολύ ωραίο τρόπο, δόλιο θα έλεγα. Ναι, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Έτσι, πάντα. Μπράβο. Για να δούμε και τι. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Γερανόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εκδότης της Στράφη. Για όλους που είστε και σήμερα, μάλλον που είστε σήμερα κοντά μας. Έχετε βρεθεί βέβαια και σε άλλες εκπομπές. Και τώρα, να πω καλησπέρα με τη σειρά στην Ελένη Ασλάνη. Γεια σας. Μάχη Νάκου. Στην Μάχη Νάκου. Στη Μάχη Νάκου. Όλα τα κορίτσια ασχολήσετε με το modeling. Ναι. Μοντέλα όλα. Ο Ανδρέας Δερμητζάκης. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ανδρέας έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία μέσα από την τηλεόραση. Σχεδόν. Έτσι. Θα τα πούμε σε λίγο. Η Έφη Κουράση. Καλησπέρα. Γεια σου, Έφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαριλού. Καλησπέρα. Και η Ελπίδα Σταθάτου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να δούμε. Θα μας βάλετε σήμερα στον κόσμο τον δικό σας, αλλά τον αληθινό, έτσι. Όχι αυτό που δείχνει τα φώτα, που δείχνουν τα φώτα της δημοσιότητας. Στην κυρία Τζάθα να πω μια καλησπέρα. Γεια σας. Έχετε μικρόφωνο. Θέλετε να μας πείτε, σήμερα έχετε φέρει και πολλά ωραία αγόρια. Δίπλα σας καταρχήν. Είναι ο Miss International Greece 2007, ο φετινός νικητής των ανδρικών καλλιστείων που διοργανώνω. Ο φετινός νικητής των ανδρικών καλλιστείων. Ο Λάμπρος Κολτσίδας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ωραία. Να κάνουμε, είναι και πάρα πολλά άλλα παιδιά. Θα ακούσουμε, προφανώς θα θελήσω μάλλον, ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε τις εμπειρίες των περισσότερων. Γρήγορες διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε και να σας βάλουμε μέσα στο θέμα. Το τίμημα της ομορφιάς, λοιπόν, συζητάμε σήμερα. Έχουμε γεμίσει ομορφιά στο πλατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε όμως να ξεδιπλώσουμε. Τελικά, τι είναι αλήθεια
και τι μέσα από όλη αυτή τη συνολική εικόνα που παρουσιάζεται προς τον κόσμο, που υπάρχει αυτή η αίσθηση μιας πλούσιας ζωής, μιας κοινωνικής ζωής, γεμάτη ευκαιρίες και γρήγορη αναρρίχηση και λάμψη και γκλάμουρ και ομορφιά. Πάμε να δούμε. Δεν είναι ψέματα όμως όλα αυτά. Εάν καταφέρεις και μπεις μέσα στο χώρο αυτό και τον αγαπάς και σου αρέσει, μπορείς να τα καταφέρεις. Ναι, με τι τίμημα. Και τα Έτσι, αυτό να συζητήσουμε. Είδες που κόμπιασες τώρα. Πάμε στην κουβέντα μας. Περίμενα, άστε τη θεωρία. Ωραία. Πάμε στην πράξη για να τα δούμε όλα και ο καθένας από τους τηλεθεατές μας να αποκτήσει τη δική του γνώμη. Δαβίδ Σαμαράς, είσαι πόσο χρονών? 30. Και είσαι χρόνια στο χώρο πόσα? 13. Σ' ανακάλυψε ο Μάκης Τσέλιος, όπως μου έλεγε στο διάλειμμα. Και κυρίως, βεβαίως, δουλεύεις και στο εξωτερικό, έτσι. Είναι συχνό φαινόμενο για σένα να υπάρχουν διάφορες προσκλήσεις μέσα σε αυτό το χώρο. Να δούμε τι μας λες στο βίντεο και να πάρουμε αφορμή για να ξεκινήσει η συζήτηση. Ναι. Φύγαμε. Ξεκίνησε την καριέρα του πριν 13 χρόνια. Οι συνεργασίες του στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό σημαντικές. Πολλές όμως και δυσκολίες αυτή την λαμπερή πορεία. Σήμερα ο Δαβίδ ομολογεί. Υπήρχαν σεξουαλικές παρενοχλήσεις, ναι. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Λαμπερά πρόσωπα που διψούν για προβολή. Ποιος ο λόγος που ένα αγόρι στην εφηβεία διεκδικεί μια θέση στην πασαρέλα? Είναι θέμα ματαιοδοξίας. Έχοντας διανύσει πολλά χιλιόμετρα στις πασαρέλες, δεν διστάζει να μιλήσει. Μου είπε, για να πάρεις τη δουλειά, θα πρέπει να κάνεις αυτό, θα πρέπει να έρθεις μαζί μου. Τα φώτα της μόδας τυφλώνουν. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει όμως το μυαλό κάποιων ανθρώπων που κινούν τα νήματα στο χώρο της μόδας? Η άρνηση σε μια ανήθικη πρόταση έχει κόστος. Υπάρχουν παραδείγματα παιδιών που έχουν καταστραφεί γιατί δεν ακολούθησαν τις σεξουαλικές ορέξεις των ανθρώπων που τους έκαναν την πρόταση. Το γνωστό μοντέλο μαρτυρά πως στο λαμπερό χώρο του modeling η κίνδυνη είναι καθημερινή και χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη για να μην παρασυρθεί κανείς. Τα ναρκωτικά είναι παντού γύρω μας, τα βλέπουμε. Ο χώρος ο δικός μας, λόγω του ότι υπάρχει προβολή αυτή, φαίνονται περισσότερο τα πράγματα. Τα ναρκωτικά είναι γύρω μας συνέχεια. Και αυτό που δεν μας είπες έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες είναι για παράδειγμα αυτή η σε εισαγωγικά καταγγελία που κάνεις στο βίντεο ότι υπήρξε δουλειά που σου ζητήθηκε. Υπήρξε τι δουλειά, ακριβώς δηλαδή σου ζητήθηκε? Ήταν φωτογράφηση για κάποια εσώρουχα. Ναι. Που σήμαιναν πολλά λεφτά για σένα αυτή η συγκεκριμένη ακριβώς, φωτογράφηση. Ακριβώς. Ήμουνα ήδη 4-5 χρόνια στο χώρο. Εσώρουχα κάποιου γνωστού Έλληνα σχεδιαστή ή ξένου? Γνωστής εταιρείας εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Μάλιστα. Όπου, πόσα λεφτά δηλαδή, ας πούμε, ένα μοντέλο παίρνει για μια τέτοιου είδους φωτογράφηση? Ήταν τότε... Για να καταλάβουμε το τίμημα που λέμε. Τότε ήταν γύρω στις 800.000. 800.000 τότε. Και προσεγγίθηκες με ποιο τρόπο, από ποιον, όχι έγινε με όνομα? Έγινε το casting, όπως γίνεται συνήθως. Ναι. Με διάλεξε ο πελάτης και στη συνέχεια κάναμε ένα μια συνάντηση για το πώς θα γίνει η φωτογράφηση, το concept. Τι πρέπει να. Με τον πελάτη. Πώς θα γίνει ακριβώς. Και με όλο το επιτελείο. Ναι. Βέβαια, όλο αυτό έγινε σε κάποιο φαγητό που κανόνισε ο ίδιος. Για το ζέσταμα των σχέσεων. Ακριβώς. Ναι, γιατί όσο να είναι, πολύ πιο ωραίο όταν γνωρίζεις τον άνθρωπο για τον οποίο θα κάνεις τη δουλειά. Μάλιστα. Για να μην έχεις ανασφάλειες, γιατί την ώρα της φωτογράφησης είναι μπροστά. Έχει την εμπιστοσύνη στο μοντέλο, ναι, τι θέλει να βγάλει, ναι. Όλο το κόνσεπτ δηλαδή της δουλειάς. Και εσύ λοιπόν είσαι στο φαγητό μαζί του. Είμαι στο φαγητό μαζί του, συζητάμε και έχεις καταλάβει αν... Ναι. Το καταλαβαίνεις αμέσως αυτό, δεν το συζητώ. Φαίνεται η πρόθεσή του, αυτό εννοείς. Ακριβώς, φαίνεται αμέσως. Και πάνω στο φαγητό και αφού λίγο το κρασί και τα λοιπά, έπεσε και η πρόταση. Πώς? Πρέπει να πω το πώς έγινε. Βέβαια, να δούμε, δηλαδή, τόσο αδίστακτοι είναι κάποιοι εργοδότες. Ναι, είναι για αδίστακτη. Να το δηλώνετε όλοι, προφανώς ναι, είναι πολύ αυτή. Μου αρέσεις πάρα πολύ και θέλω να πάω μαζί σου. Αυτό ήταν. Άντρας εντωμεταξύ ήταν ο εργοδότης. Άντρας.
Μάλιστα. Σοκάρεσαι εσύ. Σοκαρίστηκα, ναι. Σοκαρίστηκα γιατί δεν περίμενα τέτοια αντίδραση. Εγώ κάνω τη δουλειά αυτή που κάνω γιατί την αγαπάω και γιατί μ' αρέσει. Ναι. Βέβαια, θέλω να κάνω μία παρένθεση πριν και να πω ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι παντού. Ναι. Απλά σε εμάς φαίνεται περισσότερο γιατί είναι όλα αυτά τα φώτα, όλο αυτό το γκλάμουρ και όλη αυτή η κατάσταση. Ναι. Αμέσως στο μυαλό σου μπήκε το δίλημα, εφόσον μου κάνει τέτοια πρόταση, σημαίνει ότι όχι, αν δεν δεχτώ, θα χάσω στο μυαλό μου, λόγω της ανατροφής που έχω πάρει, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ τους γονείς μου γι' αυτό, έφυγα από, από το εστιατόριο αυτό και επικοινώνησα μετά το πρακτορείο μου με τον πελάτη αυτό. Και αρνήθηκες να πάρεις τη δουλειά. Να πάρω τη δουλειά. Ενώ ξέρεις ότι κάποιοι άλλοι... Θα το έκαναν... Και το κάνουν. Μάλιστα και πολύ ευχάριστα μάλλον. Ναι. Εσύ ζεις μόνος σου, έχεις έτσι ένα διαμέρισμα. Ζω με τον μπαμπά μου. Με τον μπαμπά σου. Ναι, είναι χωρισμένοι γονείς. Ναι, είναι χωρισμένοι. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, άλλα τέτοια ανάλογα περιστατικά, άλλα πράγματα που σε έχουν ενοχλήσει, είσαι... Έχεις εσύ ο ίδιος... Υπάρχουν στο εξωτερικό κυρίως αρκετά. Βέβαια, εκεί γίνονται και με διαφορετικό τρόπο, γιατί η βαρύτητα των ανθρώπων που έχω δουλέψει, το όνομά τους, δεν τους επιτρέπει να γίνονται και πάρα πολύ ανοιχτά όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Με ποιο άλλο τρόπο έχεις εμποδιστεί στη δουλειά, εκτός από αυτόν που μόλις είπες? Με την άρνησή μου να κάνω να γίνει η πράξη αυτή που μου είπανε, να χάσω τη δουλειά και να την πάρει κάποιος άλλος. Τι εννοώ, να κοιμηθείς δηλαδή? Να κοιμηθώ, ναι, μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος που μου έχει προτείνει τη δουλειά. Κυρίως από εκεί γίνονται οι προτάσεις, όχι από φωτογράφους, από... Δεν μου έχει τύχει. Από μάνατζερς, από σχεδιαστές, για παράδειγμα. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Μάλιστα. Συνήθως είναι οι επιχειρηματίες αυτοί που το κάνουν. Οι οποίοι κάνουν αυτό, ναι, το πράγμα. Έχεις κάποια σχέση? Έχω. Έχεις. Ναι. Έχει κρατάει χρόνια. Δυστυχώς το επάγγελμα που κάνουμε, αν η σχέση δεν είναι από το χώρο μέσα ή να είναι similar, δηλαδή να είναι είτε ηθοποιός, είτε να είναι μέσα στο χώρο της showbiz. Γιατί αυτό? Γιατί πολύ δύσκολα μας καταλαβαίνουν. Δηλαδή? Και ζηλεύουν πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή? Οι ώρες δουλειάς είναι απίστευτες. Μιλάμε όλοι, παιδιά, δεν έχουμε άποψη, συμφωνούμε, διαφωνούμε, λοιπόν. Τα ταξίδια είναι πολλά. Ναι, ταξιδεύει συνεχώς. Ναι, ταξιδεύω, δηλαδή με μια βαλίτσα στο χέρι και σε ένα αεροπλάνο μέσα. Για να καταλάβουμε και πώς είναι η κοινωνία σας. Και υπάρχει και έντονα το συνέστημα της ζήλιας. Γιατί καλός ή κακός, ναι. Η δουλειά που κάνουμε είναι η μόδα, με την ομορφιά, όλοι μας κοιτάνε. Όλοι σας ποθούνε, άρα δεν στέκεται κάποιος δίπλα σας εύκολα. Είναι λίγο δύσκολο. Οπότε τι κάνουμε, κρατάμε τα σκυλιά μας. Οπότε τι κάνετε, κρατάμε τα σκυλιά σας, Μάλιστα. Και εσύ το έχεις αντιμετωπίσει αυτό. Το ίδιο. Οι περισσότεροι. Όχι μόνο εγώ. Όλοι και οι φίλοι μου, οι μάχοι, οι περισσότερες φίλες μου. Τέτοιες ωραίες γυναίκες και ωραίοι άντρες και δεν μπορείτε να βρείτε συντρόφους. Όχι μόνο επειδή είναι ομορφιά μόνο. Επειδή είναι η δουλειά μας, όπως είπε και ο Δαβλής, συμφωνώ μαζί του, ότι δεν έχουμε χρόνο. Φοβούνται, δεν μας αντέχουν, φοβούνται, ζηλεύουν. Ναι. Λέει τώρα θα πάει επίδειξη ή θα κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή θα το πιστέψει και αυτό. Ναι. Καλά, για να ζηλέψει όμως κάποιος να του δώσει και λίγο το. Μην το λες τώρα. Αυτό... Το δικαίωμα. Ναι. Μπορείς να κάνεις και το δικαίωμα. Είναι και η δουλειά μας όμως. Η δουλειά μας ότι η κοπέλα βγαίνει με σόργα στην πασαρέλα, θα ζηλέψει ο άντρας κάτω. Όχι, αλλά άμα είναι δίπλα σου, ξέρει τη δουλειά σου και σε ξέρει για αυτό που θα έρθει μαζί μου κάθε μέρα σε επιδείξεις που κάνω. Δηλαδή θα έρθει στην επαρχία ή θα έρθει, ξέρω, στα νησιά που πάω ταξίδια. Όχι, αλλά άμα το ξεκαθαρίσω τη δουλειά μου είναι αυτή και μένω μόνο σε αυτό. Στην αρχή δέχονται όλα καλά. Μετά τι γίνεται όμως. Μετά τι φεύγουν απλά. Προφανώς τα δικαιώματα. Δεν είναι θέμα δικαιώματα. Εντάξει. Φεύγουνε, δεν είναι έτσι. Ελένη, πάμε λίγο σε σένα, να δούμε, μια και πήρες έτσι τώρα τον λόγο. Όχι, επειδή ήρθε το θέμα, επειδή είπε το θέματος μπήκα και συμφωνώ μαζί σου. Γιατί έχουν τέτοιο πρόβλημα, είτε άντρες είτε γυναίκες. Πες μας δηλαδή μέσα από την προσωπική σου εμπειρία, πόσο χρονών είσαι τώρα? Έχω κλείσει τα 27. Ζεις με τους γονείς σου ή μόνη σου? Όχι, ζει μόνη μου. Ζεις μόνη σου. Έχεις δηλαδή... διάσει ένα διαμέρισμα? Ναι, με το σκυλί μου με λίγα λόγια. Έχω ένα σκυλάκι. Δεν είμαι τελικά μόνη μου. Εντάξει, μια πανέμορφη γυναίκα που δηλώνει ότι δεν μπορεί να έχει σύντροφο και έχει μόνο ένα σκυλί για παρέα. Δεν ήμουν πάντα χωρίς σύντροφο. Λοιπόν, δηλαδή αυτό το διάστημα, τέλος πάντων, δηλαδή είμαι μόνη μου. Αισθάνομαι μοναξιά ώρες ώρες. Ναι. Μου λείπει σχέση, μου λείπει αγάπη, μου λείπει ιστορική. Δηλαδή δεν μας αντέχουνε. Ναι. Ακόμη και ο σκηνοθέτης μου, ενώ λες, μου λείπει σχέση, μου λείπει αγάπη, μου λείπει ιστορική, κάνει κοντινό εδώ, στο στήθος, ο σκηνοθέτης μου. Πρόσεξε. Συγγνώμη, το πρόσωπό μου δεν σ' αρέσει. Κύριε είστε υπέροχος. Κατάλαβες τι γίνεται, για να δεις την νοοτροπία. Τέτοια λαχτάρα πια για την ομορφιά και να ακούσω όμως από την άλλη μεριά αυτές πανέμορφες κοπέλες να λένε ότι είμαι μόνη, δεν με πλησιάζουν. Κυρία Φρούζα, υπάρχει το τίμημα αυτής της δουλειάς. Από τη στιγμή που μια κοπέλα θέλει να ασχοληθεί με τη μόδα,
και όλο το 24ωρο τη είναι αφιερωμένο στη μόδα, ταξιδεύει συνέχεια. Πρέπει συμπέρασμα, να είναι όμορφη να κάνει. Συμπέρασμα. Ότι οι άντρες ζηλεύουν. Ένας άντρας, μια έξυπνη γυναίκα, όπως είναι η κάποιες άλλες κοπέλες που είναι παρούσες απόψε, είναι πολύ όμορφες και πολύ έξυπνες. Οπότε ένας άντρας φοβάται με μια τέτοια γυναίκα. Όχι, εγώ έχω άλλο μοντέλο που λέει ότι όλοι με θεωρούν χαζί. Μισό λεπτό. Μήπως δίνει το δικαίωμα. Μήπως δίνει το δικαίωμα. Μήπως το παίζει χαζί. Συμπέρασμα είναι ότι οι άντρες θέλουν περισσότερο τις γυναίκες στο σπίτι, να αφιερώνονται από κάποια ώρα και μετά σε εκείνους. Όπως μας δίνουν πράγματα, τους περιποιούν πράγματα από εμάς. Εμείς τι να δώσουμε, αφού δεν έχουμε χρόνο. Στο σπίτι μου πηγαίνω μία φορά την εβδομάδα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Μισό λεπτό, κύριε Κερανόπουλε, θέλω να μπω στο πρόγραμμά του, στην πραγματικότητα. Πώς ζείτε δηλαδή, πώς ζούμε, λείπετε συνέχεια δηλαδή, από το σπίτι. Ταξιδεύουμε συνέχεια. Όταν γυρνάω σπίτι μου ή μία μέρα την εβδομάδα ή δύο, θέλω να κοιμηθώ. Μου λείπει κερβάτι, μου λείπει το σπίτι μου. Να σε ρωτήσω κάτι, ερωτική ζωή δεν έχεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιο. Δεν είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά λέτε, έχω μια φυσική απορία. Όταν κουράζεται, εννοεί ότι από την πολλή κούραση δεν θέλει μετάφραση, κύριε Κερανόπουλε, περιμένετε, μισό λεπτό, αφήστε μου να μιλήσει. Υπάρχει μεν, αλλά όχι αυτό που θα ήθελα εγώ. Με τι τρόπο δηλαδή καλύπτεις. Με τι τρόπο, δηλαδή. Την ερωτική σου ζωή, την ερωτική σου ανάγκη. Να σου πούμε έτσι, μια ελεύθερη σχέση. Που δεν έχουμε ανάγκη μόνο την ελεύθερη σχέση. Έχουμε ανάγκη από τον άνθρωπο που τον έχουμε δίπλα μας. Να με πάρει τηλέφωνο, να ενδιαφέρεται, να με περιμένει στο σπίτι με λίγα λόγια. Ποιος θα κάνει επόμενη με αυτό. Δηλαδή ελεύθερη σχέση, μόνο τίποτα άλλο. Και φοβούνται να και κάνουν φοβούνται σχέση μαζί μας. Υπάρχει και αυτό το. Φοβούνται. Αυτό φοβούνται. Δεν μιλάμε τώρα. Ότι θα τους αφήσετε. Εκτός και αυτό, ότι είμαστε όμορφοι. Έχετε πολλούς πειρασμούς. Μα τους αφήνουμε έτσι κι αλλιώς. Λόγω χρόνου τους αφήνουμε. Δεν υπάρχουμε μαζί τους. Δηλαδή είμαστε φαντάσματα ουσιαστικά. Δεν μου λες με τι άνδρες συνήθως κάνει σχέσεις, για να καταλάβω. Ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν. Κοιτάξτε, με άντρες του χώρου μας αποκλείεται. Ναι. Γιατί είναι η δουλειά μας έτσι. Δεν θέλω. Θέλω κάποιον άνθρωπο έξω από το χώρο μου να με καταλαβαίνει, να μου δώσει κάτι άλλο. Όχι αυτό που έχω ήδη. Ναι. Δεν μου λες κάτι. Τώρα σε ρωτάω απευθείας για να συντομεύσουμε τον χρόνο. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραίες γυναίκες να είναι συνήθως ή με επιχειρηματίες, με πολύ πλούσιους άντρες γενικότερα. Εντάξει. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Έχεις κάνει σχέση με άντρες που έχουν μεγάλη οικονομική άνεση. Έχω κάνει όχι επειδή είχαν χρήματα, επειδή μ' άρεσε. Σ' άρεσε που... ναι. Και αυτό, σ' άρεσε και άλλα που είχαν. Καλό είναι να είναι και το ένα προσόντα και το άλλο προς Θεού. Ακριβώς. Αλλά δεν μπήκα καθαρά μόνο και μου επειδή είχα χρήματα. Γιατί δεν έμειναν στη σχέση. Δεν σου εμπιστεύονταν ή θεωρούσαν ότι δεν είσαι. Καταλαβαίνεις με την. Δεν θέλω να ξεφύγω λίγο από το θέμα, γιατί μετά το πάμε αλλού. Αλλά πάλι... Όχι, δεν πάει αλλού. Ένας άντρας που πλησιάζει ένα μοντέλο, το θεωρεί ένα καλό κορίτσι ή το θεωρεί σε εισαγωγικά εύκολη. Επειδή έχουμε Λία δώσει δικαιώματα εύκολη, γενικά. Εύκολη, όχι μόνο εύκολη, Λία. Όχι τόσο ηθικό άτομο, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, ένα τρόπο το θεωρεί. Και αυτό. Μια όμορφη γυναίκα που έχει άποψη αυτή, αλλά υπάρχει και το άλλο ότι δεν μπορώ ισχύει να πω τη λέξη. Έχω ακούσει πολλούς άντρες να τη λένε. Την πλησιάζουν μόνο για φιγούρα, για πρεστής, για να βγαίνουμε μια ωραία γυναίκα. Χρήματα... Το έχεις όμως αντιληφθεί εσύ μέσα σου ότι με τον τρόπο που σε κοιτάνε και σε αντιμετωπίζουν οι άντρες που τα έχεις φτιάξει κατά καιρούς. Και μιλάω για αυτούς τους άντρες με οικονομική ευχέρεια και άλλα. Και έχω φύγει μένα από τη σχέση αυτή. Έχω φύγει, δεν κάθομαι. Και έχεις φύγει, ότι σε βλέπουν πώς. Γιατί με βλέπουν σαν γκλάζα, να το πω έτσι, και φεύγω. Σαν γέμισμα και δεν μου αρέσει. Δεν αγγίζει την ψυχή μου ο άνθρωπος. Πώς αντιμετωπίζουν και λες ότι. Σε... Σαν γλάστρα, όταν κάθε μέρα. Πώς σου φέρονται. Θα σας πω, κάθε μέρα στα μπουζούκια. Κάθε μέρα στα καλύτερα μαγαζιά. Κάθε μέρα, δηλαδή να σου πει, έλα πάμε ταξίδια Αμερική. Πάμε Ντουμπάι. Δηλαδή ταξίδια, μπουζούκια και φαγητά, τίποτα άλλο. Δηλαδή η ζωή αυτή είναι αυτή η ζωή μας. Δεν είναι αυτή η ζωή μας. Τι μπορώ να πω κάτι. Γιατί θα ήθελα ότι να ρωτήσει άλλα πράγματα για την Έλενα. Παράδειγμα παίρνω εμένα, το ότι πώς είναι η ζωή μου. Πώς βλέπω ότι είμαι από εδώ και πέρα. Αν κουράζομαι σε αυτό που κάνω, αν μ' αρέσει αυτό που κάνω, όχι χωρίς να με ρωτήσει πώς είσαι, πάμε το βράδυ στα μπουζούκια. Βρέσει έναν απλό άνθρωπο τότε, μην βρίσκει κάποιον του χώρου. Δεν αναφέρουμε για μένα, μιλάμε γενικά. Δεν είναι του χώρου, επιχειρηματίες λέμε, κύριε Κερδίνα. Ναι, όχι αυτό, να μην είναι επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες, να μην είναι απλό παιδί, να μην είναι ένα επιχειρηματία. Δεν σα λέω γιατί σε αγάπησα ξαφνικά. Όχι, τώρα απλά ρωτάμε το πώς φέρονται αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε παράδειγμα, δεν είπα μόνο για μένα. Μιλάμε γενικά το ότι σε όλα τα κορίτσια που έχω δει εγώ προσωπικά, σε βλέπω κάθε μέρα στα μπουζούκια. Κάθε μέρα στα ακριβά εστιατόρια και ταξίδια. Επιλογή. Πώς θα μπορέσει να βρει ένα απλό παιδί, να βρω εγώ ένα απλό κορίτσι από τη στιγμή που πιστεύουν ότι όλα τα μοντέλα το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι να τα τρώνε από κάποιους ή να τα παίρνουν από κάποιους. Ποιος αφήνεται για αυτήν την ατροφία. Δεν γίνεται. Συγγνώμη, είμαστε. Ας το κάνουμε. Ούτε να τα φάμε. Ποιος αφήνεται για αυτό. Ποιος έχει το. Αυτό ποιος ευθύνεται. Για αυτό ήθελα να πω. Ευθυνόμαστε εμείς. Εμείς ευθυνόμαστε. Όταν βλέπουμε ο κόσμος κατά καιρούς διάφορα μοντέλα εισαγωγικά να κάνουν αυτή τη ζωή και να. Εμείς κάνουμε τη ζωή αυτή. Εμείς κάνουμε τη ζωή αυτή. Μα είναι στο χέρι του κάθε ενός
ξεχωριστά να, πει ότι, να το δείξει ότι εγώ δεν είμαι σαν όλους τους άλλους. Εσύ περίμενε γιατί την έχασε στη δουλίτσα, γιατί είσαι νόστιμο παιδί. Ρέμισε, μην κάνεις εδώ τον δικηγόρο τώρα. Περίμενε. Να πω εγώ πάντα δεν και εσύ μπροστά σου τα βρήκες. Λοιπόν, μισό λεπτό για να μην φύγουμε τώρα από το θέμα. Σου έχει κάνει κάποιος πρόταση γάμου? Πρόσφατα. Και έχω ξεφύγει με την πρόταση, γιατί δεν τα είχαμε καν. Έχεις ξεφύγει? Ξέφυγα από το μυαλό μου, γιατί μια εβδομάδα γνωριστήκαμε και μου λέει θέλω να σε παντρευτώ. Μα πώς? Επειδή παραπονιέσαι ότι δεν σε λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους και δεν δεσμεύονται για κάτι σοβαρό. Δεν το θεωρούσα όμως και φυσιολογικό μέσα σε μια εβδομάδα να μου κάνει πρόταση γάμου. Πάλι επιχειρηματίας με. Όχι, δεν ήταν. Ήταν άσχημο. Είχε οικονομική άνεση, αλλά δεν είχε σχέση τόσο πολύ. Τα έχει φτιάξει ποτέ με έναν άντρα που δεν έχει λεφτά? Ναι, είχα σχέση 2,5 χρόνια, συζούσα και πήγαινα για σοβαρά. Δεν μου άντεξε όμως. Γιατί έφευγα από το σπίτι συνέχεια. Όλα έλειπες και ζήλωνε. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν και λες και το κενό είναι στη ζωή σου, το κενό δηλώνεις. Ρουτίνα και κενό. Τα βασικά χαρακτηριστικά που έχεις αποκτήσει από αυτή τη δουλειά. Εντάξει, αυτό που κάνω το αγαπάω. Ζω με αυτή τη δουλειά αυτή τη στιγμή. Κενό όμως. Το βράδυ. Τι ώρα γυρνάς στο σπίτι το βράδυ? Υπάρχει βέβαια κενό καθόλου, αφού λείπω στα ταξίδια. Δεν γυρνάς γιατί πηγαίνεις με διάφορες προσκλήσεις στα μπουζούκια. Σε πάρτι. Σε πάρτι. Στα πάρτι και στα μπουζούκια. Να δω, κύριε, κάθε μέρα στέλνει μηνύματα. Πού σε βρίσκουν όλοι, μισό λεπτό. Επειδή τις έχω τώρα εδώ πέρα, θέλω λίγο να καταλάβουμε βαθύτερα. Πού σε βρίσκουν, πού βρίσκουν τα τηλέφωνά σου, για παράδειγμα, διάφοροι επιχειρηματίες? Τα τηλέφωνά μου δεν τα έχει ο καθένας τυχαία, τα έχει ο κύκλος μας. Ναι. Που, όπως καλή ώρα εδώ δίπλα μας, ναι. Το έχει το τηλέφωνο, θα με καλέσει το βράδυ στο ΣΥΣΑ επειδή κάνει δημόσιες σχέσεις. Πρέπει να πάμε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Άρα πληρώνεσαι γι' αυτό εσύ? Όχι σε όλα, γιατί είναι κοσμικά πάρτι που πρέπει να πάμε αναγκαστικά. Γιατί για κάνει δημόσιες σχέσεις. Γιατί είναι δουλειά μας, είναι δημόσιες σχέσεις. Εκεί τι γίνεται δηλαδή κάνοντας δημόσιες σχέσεις? Τίποτα. Σε βλέπουν και σου ζητάνε να είσαι εσύ μοντέλο για κάποιες δουλειές. Σίγουρα όταν κάνουν τα κοσμικά πάρτι θέλουν πάντα μοντέλα, ηθοποιούς. Δεν θέλουν κάποιον άσχετο από τον χώρο. Ναι, αλλά εσύ τι κερδίζεις από αυτό? Κερδίζω δημοσίες, τη δουλειά μου. Το ότι εκεί θα γνωρίζω μια κυρία που κάνει επίδειξη την επόμενη μέρα που είναι λόγος που δεν τυχαίνει να είναι του χώρου και να μου πει: Έλα, θέλω το τηλέφωνό σου, αύριο έχουμε επίδειξη. Έτσι κλείνουμε δουλειά σήμερα. Όταν μας τιμάει, την τιμούμε. Έτσι. Όταν δεν έρχεται στα πάρτι, γιατί να την πάρω εγώ και να μην πάρω μια άλλη κοπέλα που θα μας τιμήσει? Όπου εσείς κλείνετε, εξηγήστε και για τους τηλέφωνους που μπορεί να μην σας γνωρίζουν. Κλείνουμε πάρα πολλά event, πάρα πολλά πάρτι και λόγω της ιδιότητός μου που έχω και γραφείο που οργανώνω επιδείξη μόδα σε όλη την Ελλάδα και κάποια πάρτι. Οπότε είναι υποχρεωμένη να έρθει. Αν βρεθεί, θα πάρω κάποια άλλη. Τι κάνετε όταν κάποιο πελάτη σα ζητήσει να βγει μετά και το βράδυ μαζί τη και να μείνει και το βράδυ μαζί της? Δεν είναι ανάγκη να βρει κάποια κοπέλα από το χώρο, γιατί όπως είπαμε και πριν, ακούγεται πάρα πολύ για το χώρο. Υπάρχουν άπειρες κοπέλες που είναι εκτός χώρου που κάνουν αυτή τη δουλειά. Άρα γιατί να ζητήσει ένα μοντέλο? Γιατί μπορεί, αφού να, μπορεί να βρει και μια ότι κοπέλα που την είδε τυχαία σε αυτό. Το λέει, το ζητάει, αλλά από εκεί πέρα θέμα της κοπέλας, αν θέλει ή όχι. Αν θα το κάνει. Ποια συμπεριφορά άντρα σου έχει μείνει που σε έχει πληγώσει, που σε έχει πειράξει πολύ? Η σχέση που είχα 2,5 χρόνια, που αφού μου έταξε ότι θα κάνει υπομονή μαζί σου, γι' αυτό και πήγαμε 2,5 χρόνια και ξαφνικά με παράτησε όμως. Δηλαδή δεν κράτησε το λόγο του. Είναι πολύ ειλικρινή. Έχει σημασία. Είναι πολύ ειλικρινή. Με την ειλικρινή, αν σκεφάζεται τα γέλια όλοι, γιατί είναι από νευρικότητα αυτή τη στιγμή. Την αλήθεια λέω, γιατί εφόσον. Τι δουλειά έκανε αυτό το παιδί? Δεν ήταν μια δουλειά, απλή δουλειά. Είχε μαγαζί. Με υπολογιστές. Ναι. Αλλά πολύ απλή δουλειά. Δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Ένα απλό παιδί. Δεν ήταν εφοπλιστή, α πούμε. Καμία σχέση με ένα απλό μισθό, δηλαδή 1.500 ευρώ το μήνα. Και δεν πήγαινατε κάθε βράδυ στα μπουζούκια. Δεν νομίζω. Παρ' όλα αυτά σου έχει μείνει και θα ήθελε τελικά να μείνει. Ναι, γιατί και εγώ τον αγάπησα, το σεβάστηκα, το επίλεξα έξω από τον χώρο και δεν υπήρχε οικονομική άνεση. Πού μένει? Ναι, ψυχικό. Α, τώρα το είπα και δημόσια. Γιατί? Τι συμβαίνει αυτό? Μην πούμε τα προσωπικά που μένουμε, γιατί έχω και προβλήματα. Απλά ένα άντρα όταν έχει μέσα στα νότια πράσινα. Για να περάσω, ήθελε να μιλήσει η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, ζήτησες να μιλήσεις. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο που μιλήσε προηγουμένως και είπε ότι όντως εξαρτάται από το δικαίωμα που δίνεις και από την εικόνα που δίνεις στον άλλον. Ναι. Εσύ παραδέχεσαι ότι πολλοί άνθρωποι, ρωτώντας για το πώς βιώνεις αυτό το επάγγελμα, μοντέλο, αν περνάς καλά τελικά και τι τίμημα έχει αυτή η δουλειά, πόσο χρονών είσαι, είπαμε? 21. Δηλώνεις ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σου ζητάνε άλλα πράγματα πέρα από το modeling. Ναι, οι άνθρωποι αυτοί υπάρχουν σε όλες τις δουλειές.
Άστο αυτό, το είπαμε. Ναι, το θέμα σήμερα είναι... μιλάμε για τη δική σας δουλειά. Ναι, μπράβο. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι είναι ανάλογο με το τι δικαίωμα θα δώσει ο καθένας. Αν εσύ χτίσει ένα τείχος γύρω Όχι. από τον εαυτό περίμενε, σου. Να σου πω, Καρδουλίτσα μου, περίμενε. Θα πάμε για διαφημίσεις έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και δεν θέλω θεωρητικά, γιατί εμένα πριν αρχίσουμε μου είπες πολύ συγκεκριμένα με ποιο ένα τρόπο περιστατικό. Κατορθώνουν. Και δεν είναι μόνο ένα, είναι αρκετά. Θα θυμηθείς να μας πεις για να καταλάβουμε ποια είναι η αλήθεια αυτής της δουλειάς. Εντάξει, είστε πανέμορφες, αλλά τελικά αυτό σας κάνει να είστε ευτυχισμένες. Βεβαίως, η Πετρούλα, το λέω καλά. Ναι, η Πετρούλα είναι χύμαρος. Εντάξει, λοιπόν, η Πετρούλα δηλώνει ότι πριν λίγους μήνες είχε κλείσει φωτογράφηση με γνωστό επιχειρηματία για να διαφημίσει το προϊόν της εταιρείας του. Αντί βεβαίως να βρεθεί σε ένα στούντιο, όταν περάσα να σε πάρω για να πας αυτή τη φωτογράφηση, βρέθηκες... Στο σπίτι του. Πω, πω, στο τι σπίτι σύμπτωση, του. Τι στο έκπληξη. Σπίτι του μέσα. Δεν το περίμενε κανείς. Ξέρετε τι έγινε. Το τι έγινε, μισό λεπτό, γιατί έτσι κι αλλιώς ανώνυμα το λες, αλλά καταλαβαίνουν όσοι είναι να καταλάβουν και χρειάζεται να καταλάβουν. Θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Αυτός ο κύριος το βλέπει, τον πήρα τηλέφωνο, να δει σήμερα την εκπομπή σας. Του στέλνω πολλά φυλάκια. Για πάμε. Και ακόμη δεν σου έχω ζητήσει, τουλάχιστον εγώ να ξέρω το όνομα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να δείτε ακριβώς τι βίωσε η Πετρούλα Κωστίδου, αφού βρέθηκε σε μια πολύ δυσάρεστη θέση, στο σπίτι αυτού του επιχειρηματία, όπου εμφανίστηκαν και άλλοι άνθρωποι εκεί. Ναι. Χωρίς να έχεις ιδέα. Καταλάβαμε όσοι καταλάβαμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να τα ακούσουμε αναλυτικά. Όπως εξηγούσα και στην Κωνσταντίνα, αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα... Κωνσταντίνα, καλά δεν το είπα, πρασά. Ναι, πρασά. Όπως αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι να δούμε ότι όλος αυτός ο χώρος που λάμπει τόσο πολύ, αν είναι η αλήθεια αυτή που κρύβεται από πίσω. Δηλαδή, όντως περνάτε καλά, όντως είστε ευτυχισμένες, όντως έχετε ανθρώπους κοντά σας που σας εμπιστεύονται, σας λατρεύουν, σας αγαπούν, σας στηρίζουν, σας φροντίζουν, βγάζετε καλά λεφτά. Ή απ' την άλλη, υπάρχει όλη αυτή η δόξα και η γκλαμουριά που στο τέλος γυρνάτε σε ένα διαμερισματάκι, ας πούμε, στο νέο ψυχικό μας, έλεγε τώρα η Έλενα, ή μένεις με τον μπαμπά σου εσύ. Θα τα δούμε στην πορεία, που δεν έχουν καμία σχέση. Λοιπόν, με αυτά που... την πλούσια εικόνα που παρουσιάζεται όταν υπάρχουν τα φώτα και πολλά πολλά άλλα, με τις παρενοχλήσεις, με τους ανταγωνισμούς, με το ότι σας αποκλείουν και ξεκινώ τώρα μαζί σου για να δούμε... Πετρούλα. Πετρούλα μου. Λοιπόν, Πετρούλα Κωστίδου, 19 τώρα, 19 χρονών. 18. Ναι. Σαν τα κρύα τα νερά. Σηκώθηκε λίγο να σε δύο κόσμους σαν απολαύσει. Πάμε στο βίντεο. Πάμε στο βίντεο που μας λες τι ακριβώς συνέβη. Και όχι μόνο αυτό, θα δούμε στη συνέχεια τι θα συζητήσουμε πάνω σε αυτά που καταγγέλλεις. Hold me my sweet, hold me love, hold me God. Η δημοσιότητα, η πασαρέλα και οι φωτογραφίσεις ήταν πάντα το όνειρο της Miss Hawaiian Tropic Πετρούλας Κωστίδου. Ένας κόσμος τόσο λαμπερός και ταυτόχρονα τόσο σκληρός. Τα δύο τελευταία χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά με το modeling και μου έχουν συμβεί δύο περιστατικά στα οποία έχω νιώσει πάρα πολύ άσχημα. Το πρώτο ήταν είχα κλείσει με έναν πάρα πολύ γνωστό επιχειρηματία να έρθει να με πάρει να κάνουμε ένα δοκιμαστικό για μια φωτογράφηση. Μου λέει το δοκιμαστικό θα γίνει σπίτι μου. Λέω, όπα. Λέω, γιατί να γίνει σπίτι σας, λέω, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν θέλετε, λέω, το κάνουμε λέω, και στο παρκάκι απέναντι. Λέω, δεν ανάγκη λέω, να πάμε στο σπίτι σας. Όχι, μου λέει, πάμε σπίτι μου. Λέει, στο σπίτι μου έχουν γίνει γυρίσματα. Δεν τους έχουν γίνει γυρίσματα στο σπίτι του πολλά, γιατί είναι πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο. Εγώ με την αφέλειά μου και τη στιγμή είπα, εντάξει, να πάμε. Και το πρώτο λάθος ήταν δικό μου. Όταν πήγαμε σπίτι του, αυτός άρχισε, μούσα μου, λέω, να γίνει η μούσα μου. Αχ, κούκλα μου, βγάλτα. Μισό λεπτάκι λέω, γιατί έχω έρθει εδώ, λέω για βίζα, λέω για φωτογράφηση. Σε κάποια φάση με έχει βάλει σε έναν άκλυδρο και έχει τζαμαρία το σπίτι του. Οπότε γίνεται αντικατοπτρισμός και μου βγάζει φωτογραφίες. Στη συνέχεια βάζει το χέρι του μέσα στο παντελόνι του. Εμένα αρχίζει να χτυπάει η καρδιά μου, λέω, όχι, τι γίνεται. Και με το που κοιτάω την τζαμαρία, βλέπω από πόσο σκιές περνούσαν. Δεν φτάνει με είχε εκεί πέρα, μου έκανε αυτά, μου έπαιρνε και φίλοι του μάτι. Ήμουνα σε μία επίδειξη μόδας, είχε έρθει ο διοργανωτής μέσα. Μου λέει, θέλω λέει, να δω το στήθος σου. Λέω, εντάξει, ο άνθρωπος έχει δει χιλιάδες στήθη, λέω, το δικό μου θα κολλήσει, για μένα θα σκεφτεί πρόστιχα. Και του δείχνω το στήθος μου. Μου λέει, δικό σου είναι. Λέω, όχι της γειτόνισσας. Μου λέει, έλα λέει, να το πιάσω.
Λέω, για ποιο λόγο να το πιάσετε, να σας στάνει, που το βλέπετε. Όχι, λέει, θέλω να το πιάσω και μου πιάνει με τη βία το στήθος. Η Πετρούλα Κωστίδου όμως δεν είναι η μοναδική κοπέλα που αντιμετώπισε σεξουαλική παρενόχληση. Όπως μας εκμυστηρεύτηκε, έχουν συμβεί και χειρότερα περιστατικά σε συναδέλφους της. Μία συναδελφό μου μοντέλο, η οποία είναι και φίλη μου, γι' αυτό μπορούσε να μου το εκμυστηρευτεί αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω ούτε το όνομα του επιχειρηματία, ούτε το όνομα της κοπέλας. Έχει βιαστεί από πολύ γνωστό επιχειρηματία. Είχαν βγει για φαΐ, για να κλείσουν μία δουλειά. Κατέληξαν στο αυτοκίνητό του κάπου σε ένα μέρος. Τη βίασε. Και η κοπέλα φοβάται να πει το οτιδήποτε λόγω ότι είναι γνωστός και δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει. Πόσο δύσκολο είναι όμως για μια γυναίκα να κάνει καριέρα χωρίς εκτόσεις στη ζωή της? Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις καριέρα χωρίς να σε πλησιάσουν κάποιοι επιτίδη, να σου κάνουν προτάσεις, να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Γιατί Miss Hawaiian Tropic, τα ναρκωτικά και η μαστροπή είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στο χώρο του modeling. Στο χώρο του modeling υπάρχουν πάρα πολλοί μαστροποί και υπάρχει και πολύ μεγάλο εμπόριο ναρκωτικών. Οι μαστροποί εκμεταλλεύονται κοριτσάκια τα οποία έχουν όνειρα. Τα ναρκωτικά επί καθημερινής βάσης τα βλέπω στις επιδείξεις, στις φωτογραφίσεις. Με έχουν πλησιάσει εμπόροι ναρκωτικών του χώρου άνθρωποι. Όχι για να με κάνουν ναρκωμανή, αλλά για να με ρίξουν στο κρεβάτι. Τι λέει η ίδια για τις φήμες που κυκλοφορούν περί στημένων καλλιστείων? Σίγουρα σε όλους τους χώρους γίνονται αδικίες. Σε όλους τους χώρους επικρατεί αυτός που έχει τις περισσότερες γνωριμίες. Έτσι υπάρχουν και κάποια καλλιστεία τα οποία βασίζονται στις γνωριμίες που έχει. Καταλάβατε γιατί έλεγα χήμαρος. Δεν μου λες τώρα από πού να το πιάσουμε και πού να συνεχίσουμε. Να διορθώσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Που είπα. Εκείνη η κοπέλα που είπα ότι κάποιος τη βίασε. Ναι. Δεν τη βίασε ακριβώς. Την έβαλε με το ζόρι να του κάνει στοματικό έρωτα. Ναι, πιο ήσυχα. Μην παθαίνω. Προσοχή. Ακούστηκα όμως λίγο. Προσοχή, μην πάθω κι εγώ. Εγκεφαλικό σύμπτωμα. Εγώ έτσι τη βιάζει με αυτόν τον τρόπο. Τρούλα, να σου πω κάτι. Σέβομαι αυτά που λες. Συγγνώμη. Είναι κάτι σοβαρό. Περιμένετε. Τι είναι η ένστασή σου? Γιατί, δεν είναι βιασμός αυτό? Όχι, με τον τρόπο που είπε ότι βιάσαν τη φίλη μου, είναι πολύ σοβαρός ο λόγος αυτό. Αυτό που σου είπε ότι έγινε, δεν είναι βιασμός. Μα και πάλι, είναι, αλλά είναι πολύ σοβαρό όμως. Είναι σοβαρό αυτό. Σοβαρό είναι. Σαφώς και είναι σοβαρό. Και η κοπέλα τι να έχει μιλήσει τόσο γύρω και πήγε να το πεις εσύ. Μισό λεπτό, κοπέλα. Ένας άντρας ρωτάει κάτι. Είπε η Πετρούλα. Είπε ότι τη βίασε με στοματικό έρωτα, δηλαδή. Είναι κάπως περίεργο αυτό που ακούγεται. Της έβαλε με το ζόρι να του κάνει σωματικό έρωτα. Ναι. Αυτό λίγο, είναι απόγευμα, παιδιά, λίγο ηρεμία. Συγγνώμη, με το ζόρι δηλαδή να κάνει σωματικό έρωτα, πώς θα σε αναγκάσει κάποιος να το κάνει αυτό? Δεν σ' άκουσα. Σου κρατάει τα δόντια. Ναι, πώς γίνεται δηλαδή. Θέλεις να σου δείξω? Μισό λεπτό, παιδιά, σας παρακαλώ. Να σας πω λίγο περίεργο, εντάξει. Να σας πω κάτι. Ποιο είναι το θέμα σας τώρα αυτή τη στιγμή? Το θέμα αυτό δεν είναι. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι μου φαίνεται λίγο περίεργο το να. Όταν μιλάμε για βιασμό, λέμε για βιασμό, έτσι, με βιάζει κάποιος. Δηλαδή, βιασμό θεωρείται γι' αυτό. Να βάλεις κάτι να κάνει παρά την θέλησή του, το κάνεις με τη βία. Άρα λοιπόν, είναι βιασμός. Βιασμός είναι, γιατί δεν έχει καταγγείλει. Γιατί δεν το έχει καταγγείλει. Γιατί ντρέπεται πρώτον. Η κοπέλα είναι από δεν είναι φίλη μου, είναι συναδελφός μου. Έτυχε να μου το πει. Η κοπέλα είναι από την επαρχία, δεν έχει πίσω της ένα backup να τη στηρίζει. Ντρέπεται. Και απλά θα με βιάσει εμένα κάποιος και θα ντραπώ να το καταγγείλω. Εσένα. Αυτή είναι η διαφορά. Εσένα. Αφού έχει πληγωθεί, δεν ξέρει. Βγήκε με την επιχειρηματία να κλείσει δουλειά. Συνήθως ένα πρακτορείο σου κλείνει δουλειές. Δεν βγαίνει με την επιχειρηματία. Τη έκανα κάποια πρόταση να πάνε για φαΐ. Όπως και εσύ πήγες για μια φωτογράφηση και βγήκες με τον επιχειρηματία. Και πήγες με το λάθο. Πας με ένα ταξάκι με το αυτοκίνητό σου στη δουλειά σε ένα στούντιο, ρωτάς που πας. Εσύ ήρθες σε πήρε επιχειρηματία. Πήγες στο σπίτι και τώρα μου λες ότι μου έκανε αυτό που μου έκανε. Λοιπόν, άκουσε με. Αυτό ήταν το λάθος μου. Μπορεί το λάθος ήταν δικό μου. Μου λέει πάμε σπίτι μου να κάνουμε το δοκιμαστικό. Μπορώ να αναφερθώ σε αυτό? Ναι, βεβαίως, χωρίς ονόματα. Ναι. Μου λέει πάμε σπίτι μου να κάνουμε το δοκιμαστικό. Λέω μισό λεπτό και λέω γιατί να πάμε στο σπίτι σας. Όχι, λέει θα πάμε στο σπίτι μου. Λέει έχουν γίνει πολλά γυρίσματα. Όντως το σπίτι είναι μεγάλο, έχει κάτι σαν τεχνητούς καταράκτες, συντριβανάκια μέσα. Και είναι πολύ όμορφο. Να κάνω μια ερώτηση, τι ώρα πήγε σπίτι του? Πώς? Τι ώρα πήγε σπίτι? Με νοιάζει και η ώρα, αν πάει λίγο. 8:30 το βράδυ. Ναι. Και τι να πας βράδυ? Αυτό ακριβώς ήταν το πρώτο λάθος, ήταν δικό μου. Παίρνω την ευθύνη μου. Και εμείς, μήπως. Λοιπόν, στη συνέχεια πάμε τώρα να κάνουμε. Να σα πω, συγγνώμη, 18 χρονών είναι. Σκέψτε τι απειρία κουβαλάει.
ξέρεις με τι αφέλεια. Δεν έχει σημασία τι είναι τώρα. Και εγώ όμως παιδάκι μπήκα στον χώρο. Αλλά δεν μας έχουν συμβεί όλα αυτά. Γιατί ακουστήκανε λίγο έντονα. Δεν έχει κάνει λάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άλλος πρέπει να εκμεταλλευτεί. Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ. Αλλά φταίμε κι εμείς όμως. Το πρώτο λάθος ήταν δικό μου. Αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε το δοκιμαστικό. Μέχρι εκεί πέρα, μούσα μου, βγάλει τα όλα μούσα μου. Λέω, ποια μούσα σου ρε, πλάκα το λέω. Ποια μούσα σου λέω, τι είναι αυτά που λέει, είσαι σοβαρός. Πρόσεξε τις εκφράσεις σου, δεν θέλω βρισχές, παρακαλώ πάρα πολύ. Μήπως φτάσεις κι εσύ σου ντυμένη προκλητικά. Πώς πήγες? Ήμουν ντυμένη κανονικά. Τώρα κύριε Γιαννόπουλο, προκαλείτε. Λες κατέβει από άλλο πλανήτη. Από άλλο πλανήτη. Ο κύριος Γιαννόπουλος δεν είσαι στην Ελλάδα. Όχι, όχι, να πω κάτι. Αν μια κοπέλα πάει και στο σπίτι 8 ώρα και ντυμένη και προκλητικά, είναι λογικό να πιστέψει ο κάθε ένας επιχειρηματίας ότι μπορεί να είναι έτοιμη για όλα. Στη συμπεριφορά της κοπέλας. Λέω μισό λεπτάκι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εσείς θέλατε πώς να είναι ντυμένη σε μια φωτογραφία να πάει με το. Όχι, να πάει σεμνά, να υπάρχει μάνατζερ ή να πάει μέσω γραφείου για να είναι σίγουρη. Αυτό είναι άλλο. Δεν καταλαβαίνετε, σας λέω. Αυτό ήταν το λάθος μου. Αυτό είναι το λάθος μου. Αυτό ήταν το λάθος μου. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, καταγγέλνεις παρακάτω στη συνέντευξή σου ότι όλος ο χώρος μας είναι μαστροπή και ναρκωτικά. Συγγνώμη. Όχι, τότε πώς το λες. Δηλαδή όλοι είναι μαστροπή. Γιατί ασχολείσαι. Γιατί ασχολείσαι, το σέβομαι αυτό που λες. Αφού όλος ο χώρος είναι όλοι μαστροπή και ασχολούνται οι πιο πολλοί με τα ναρκωτικά. Γιατί ασχολείσαι. Είπα ότι ασχολούνται πάρα πολύ. Ναι, γιατί ασχολείσαι εσύ που είσαι μια σεμνή ωραία κοπελίτσα που κατέβηξε από τη Θεσσαλονίκη, πήρε ένα τίτλο, σου τυχαίναν αυτά τα περιστατικά και συνεχίζει να υπάρχει. Ναι. Γιατί δεν φεύγει. Γιατί να μην περιγράψει τι συμβαίνει στον χώρο, τι να το πει. Έχω και τη μαγιά και τη δύναμη να τα αντιμετωπίσω, κύριε Κερανόπουλε. Δεν με ενδιαφέρει το τι κάνει ο καθένα. Ναι, αλλά να διευκρινίσει, Πετρούλα, γιατί ο χώρο όλο. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που παρακολουθούν που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Σε καμία περίπτωση. Τώρα πόση ώρα θα μείνουμε στη λέξη όλοι. Το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε. Μα είπαμε ότι δεν είναι. Μην μείνουμε εκεί που δεν είναι η ουσία. Η εικόνα αυτού του χώρου θέλουμε να έχουμε. Έχει βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την τόλμη να πει μερικά πέρα από αυτό το πράγμα. Συγχαρητήρια που το λέει, αλλά να βγει όμως και να το καταγγείλει και επώνυμα. Είναι κρίμα να πάει και κάποια άλλη κοπέλα. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ. Εγώ δέχομαι τη γνώμη της, αλλά δεν δέχομαι να μην βγει και να πει ποια άλλη κοπέλα. Η κυρία Χιλά Μοντέλο, θα γυρίσω σε σένα, Πετρούλα μου, αμέσως. Για να δούμε αυτό το βίντεο. Τι καταγγείλει επίσης. Όπως έχω στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Εύη Χιλά καταγγέλει ότι έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού και όχι μόνο. Οκτώβριο του 2003 το μοντέλο υποστηρίζει πως δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση από γνωστό σκηνοθέτη. Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έφτασε να μου κάνει μια συζήτηση του στήλου ότι είναι νόμος σε αυτό το χώρο ό,τι και αν θέλεις να κάνεις για να τα καταφέρεις, θα μπεις μέσα σε μια λίμνη για να κάνεις μπάνιο, βλέποντας και συνειδητοποιώντας στο τέλος ότι αυτή η λίμνη έχει και λίγο βούρκο, τον οποίο πρέπει να λείψει πάνω και σταματάω τη συζήτηση εκεί. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της τότε, ο γνωστός σκηνοθέτης είχε φτάσει στο σημείο να την εκβιάζει πως αν δεν ενέντιδε στις προτάσεις του θα της κατέστρεφε την καριέρα. Όντως μου είχε συμβεί το περιστατικό, αλλά έφτασε αυτός ο άνθρωπος να πει κάποια πράγματα, να πιέσει καταστάσεις το ένα το άλλο. Δεν έγινε κάτι, αμήντως δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει και τελείωσε εκεί το θέμα. 5 μήνες μετά, το Μάιο του 2003, η Εύη Χιλά καταγγέλει ότι δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση από μεθυσμένο επιχειρηματία. Ο άντρας την πλησίασε μετά από μία επίδειξη και της πρότεινε να βγουν έξω για ποτό. Εκείνη αρνήθηκε και τότε εκείνος, όπως κατήγγειλε τότε, δεν δίστασε να της επιτεθεί μέσα στο ασανσέρ. Νοέμβριο του 2003. Ένα μήνα μετά το περιστατικό με τον σκηνοθέτη, η αναπληρωματική Playmate του 2000 καταγγέλει ξανά ότι έπεσε για ακόμη μία φορά θύμα επίθεσης. Ενώ παρακολουθούσε έναν αγώνα όπως ισχυρίστηκε η ίδια, κάποιος ενθουσιώδης οπαδός της επιτέθηκε και της έσκησε τα ρούχα. Σε κάποια φάση ένα μπλοκ και αιτίας τελείως ξαφνικά, ξεκίνησε ένας χαμός και πέρα βρέθηκα και εγώ στη μέση να μου τραβάνε την μπλούζα, να μου τη σκίζουν, να με βρίζουν. Δεν έχω νιώσει ποτέ με αυτό το συνέστημα βασικά κατά πρώτον. Για το δεύτερο ένιωθα ξεκινήσω τη φορά το συνέστημα ότι θέλω να φύγω. Δεν μας δείχνει όμως έτσι λίγο μια ιδέα του πώς γενικότερα αυτές τις κοπέλες ίσως τις βλέπουν οι άντρες και πώς τις αντιμετωπίζουν και πού τις κατατάσσουν. Και πού τις κατατάσσουν. Λογικό όταν ανοίγουν όλα τα περιοδικά και τις βλέπουν γυμνές. Τις βλέπουν κάθε βράδυ στα πάρτι με γνωστούς επιχειρηματίες. Τις βλέπουν παντού. Είναι λογικό να πιστέψουν κάτι άλλο. Άρα εννοείται ότι αν θεωρούν ότι η ηθική τους, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο ισχυρή,
δεν διστάζουν και αυτοί να φερθούν ανήθικα. Mm-hmm. Και όταν βρουν μια σωστή κοπέλα, εκεί δεν τα χάνουν. Δεν εκτιμούν δηλαδή ουσιαστικά τον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους. Φταίει η πλειονότητα των κοριτσιών που ασχολείται με τον χώρο. Ορίστε. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι μια συγκεκριμένη κοπέλα έπεσε θύμα τόσο ακραίων εκδηλώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης. Γιατί η κοπέλα ανέφερε πολλές περιπτώσεις. Ναι, μπορώ να σου απαντήσω. Για ποια κοπέλα μιλάς? Στο βίντεο. Στο βίντεο. Και τι θες να πεις, πες με έτσι. Ότι δεν μήπως είναι δυνατόν. Το δικαίωμα. Δεν είναι δυνατόν μια κοπέλα να δέχεται μια σεξουαλική παρενόχληση και σε τέτοιο βαθμό μετά την άλλη. Ναι. Εγώ μπορώ να δηλαδή κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ. Και θα μας πεις πώς εσύ έχεις, καταλαβαίνουμε τι εννοείς. Και θα μας πεις πώς έχεις εσύ αποφύγει για να μην βρεθεί σε τέτοια θέση. Ε? Ωραία. Με η κοπέλα. Ολοκλήρωσε λίγο εσύ τώρα, Πετρούλα μου, τα δικά σου. Για να... Α, για τα δικά μου θέλετε να σας πω. Ναι. Αφήστε, τα δικά μου είναι μεγάλη ιστορία. Ναι, πιο ήρεμα. Πώς αντιμετώπισες αυτή την κατάσταση, σηκώθηκες και έφυγες? Λέω, κοιτάξτε να δείτε, πριν μπω στο αυτοκίνητό σας, έχω πάρει την πινακίδα σας και την έχω στείλει στο αγόρι μου. Ναι. Λέω, δεύτερον, ξέρω που μένετε, ξέρω ποιος είστε. Λέω, μπορώ να σας κάνω λίγο μεγάλη ζημιά. Εκτός, λέω, και αν με σκοτώσετε τώρα, λέω, με κόψετε κομματάκια και με βάλετε σε διάφορα σημεία της πόλης. Τι δώσεις και ιδέα, δηλαδή. Λέω, αν είναι δυνατόν, κοπέλα μου, λέει, παρεξηγηθήκαμε, λέει, χίλια συγγνώμη, θα σε πληρώσω πάρα πολύ για το δοκιμαστικό, θα σε πληρώσω πάρα πολύ καλά, σε παρακαλώ. Λέω, ποια είναι, λέω, τα λεφτά, είναι το θέμα. Λέω, φανταστείτε, λέω, ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι Πετρούλα και είμαι κάποια άλλη 18χρονη που έχω έρθει από την επαρχία, έχω όνειρα και στόχους και εσείς με έχετε φέρει σε αυτή την κατάσταση. Το ξέρετε ότι θα μπορούσατε να με προκαλέσετε και ψυχολογικό τραύμα? Πώς θα φερθώ εγώ τώρα σε αυτή την υπόθεση? Τέλος πάντων, δεν έκανα, δεν κινήθηκα ούτε όταν νομικά. Όταν είπες για σκιές άλλων ανθρώπων, υπήρχαν φίλοι τους στο χώρο? Ναι, ήμουνα στο ανάκλινδρο και από εδώ πέρα ήταν η Τζαμαρία. Και καθόμουνα, μούσα μου, έλεγε ο άλλος, τέλος πάντων. Λέω, και εκεί πέρα που έβγαζα φωτογραφίες, βλέπω από την Τζαμαρία να περνάνε σκιές. Δηλαδή, από πίσω ήταν και άλλοι. Τους έβλεπα, περνούσαν από πίσω. Και παρακολουθούσαν. Και δεν ήξερες και κατά πόσο. Αυτό θα τελειώσει εκεί, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Επομένως, μισό λεπτό να δω πώς έκλεισε αυτή η υπόθεση. Είναι γνωστός, δεν υπήρχε περίπτωση να μου κάνει κάτι πέρα από αυτά που μου έκανε. Τα λεφτά του δοκιμαστικού. Ναι, τα πήρα κατευθείαν. Τα πήρα κατευθείαν. Όχι, δηλαδή γι' αυτό. Ναι, αποζημιώθηκα. Θα το καταγγείλει. Αυτό που λες είναι ακόμα χειρότερο. Θα πει το όνομά του στα έντυπα. Πήρε τα χρήματα. Πήρα τα χρήματα από το δοκιμαστικό. Γιατί πήγα μέχρι εκεί πέρα. Πού κάνω ότι μου έκανε. Το δοκιμαστικό τι που σου έλεγε μούσα μου, αυτό πληρώθηκε. Με έβγαλε 2-3 φωτογραφίες. Αυτό ήταν το δοκιμαστικό. Εγώ στο σπίτι. Ναι, στο ανάκλυντρο εκεί πέρα. Καθόμουν εγώ έτσι. Δεν μπορεί να τα αποδείξει, κυρία Κερανόπουλε, πώς θα δώσει. Δεν έχει στοιχεία. Δεν έχει στοιχεία να το αποδείξει. Όμως εκείνο φρόντισε από ό,τι μα λε να σου δώσει κάποια λεφτά για να εξασφαλίσει τη σιωπή σου. Ναι. Και μου είπε κιόλα θα μου δώσει περαιτέρω χρήματα κτλ. Σου τα έδωσε. Ναι, μου τα έδωσε. Τα πήρα. Να σας πω την αμαρτία μου, τα πήρα, ρε παιδιά. Ήθελα να βγω. Και μετά μου λες, δηλαδή, θα διαφύγει. Μόνο για δοκιμαστικό δεν είναι πάντως αυτό. Εφόσον πήρες αγάπη με τα χρήματα, σου λέει, οκ, τώρα θα πάρω τη μάχη, θα την πάω. Γιατί τη μάχη θα την πληρώσω και θα πληρώσω τη σιωπή τη. Αυτό μισό λεφτάκι. Ο κύριος δεν με ακούμπησε έτσι. Άμα με ακούμπησε έτσι, με λίγα λόγια. Έχει να κάνει αγάπη, μα ακούμπησε ή όχι. Είπα για να μην πω το όνομά σα, θέλω περισσότερα χρήματα. Άρα σε έκανε πειρασμό. Άρα δεν φταίει ο άνθρωπο. Άρα δεν κάνει ποτέ εδώ. Εσύ έκανε πειρασμό. Συγγνώμη να πω κάτι, Άννα. Άρα δεν μπορεί να τον βγάλει ένα. Άρα εκβιασμό ήταν κάνει και η Πετρούλα. Ήταν και τα δύο μέρη. Δέχτηκε και ανταπέδωσε. Πρέπει να σα ήθελε να κρίνει με λίγα λόγια. Τώρα τι θα σου καταγγείλε. Όταν εκβιασέ. Το ότι. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει. Λέει ότι του δώσε ένα μάθημα. Τι μου δώσε μάθημα τώρα. Κανένα μάθημα. Εσεί τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχει κάνει, να του πει ευχαριστώ και να φύγει. Εγώ θα είχα ανοίξει την πόρτα και θα είχα φύγει. Πάντω όχι να πει ότι θα ξεπρέπει. Δεν θα έπρεπε να έχει πάει καν. Δεν πούλησε καμία αξιοπρέπεια. Άμα ήταν να πουλήσει την αξιοπρέπεια μου, ούτε θα έβγαινα να το πω. Μισό λεπτάκι. Δεν αξιοπρέπει αυτό. Ούτε θα έβγαινα να το πω. Εξαγόρεσε τη σιωπή σου και πούλησε την αξιοπρέπειά σου. Όχι, την αξιοπρέπειά μου δεν την πούλησα. Γιατί άμα ήταν να την πούλησε. Τι σημαίνει αξιοπρέπεια? Τι θεώρησε ότι είναι αξιοπρέπεια? Να σας πω, σας είπα και την αμαρτία μου. Σας είπα ότι τα πήρα. Θεωρεί ότι αν είχε ενδώσει, θα ήταν έτσι. Μέχρι εκεί είναι αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπειά της προσβάλλεται, καταλάβατε. Μας έχει μπερδέψει λίγο γενικά, μας έχει μπερδέψει. Το να εκβιάζω, ξέρω, κανέναν άνθρωπο είναι ηθικό. Αυτό μου λες τώρα. Όχι, δεν είναι καθόλου ηθικό. Απλά ακούγουσα ένα μάθημα εντός εισαγωγικών. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν η άποψή μου.
φοβήθηκες μήπως ότι μπορεί να χάσει κάποια αύριο μεθαύριο, ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σου κάνει κάποια ζημιά? Αυτό σίγουρα θα μπορούσε, άμα πω το όνομά του επώνυμα. Όχι, γενικώς, εκείνη τη στιγμή που ήσουν εκεί. Εκείνη τη στιγμή που ήσουν εκεί. Γιατί δεν σηκώθηκες να φύγεις? Φοβήθηκες μήπως ότι. Σηκώθηκα πάνω, άρχισα να τσιρίζω, μου λέει η κοπέλα, μου λέει θα σου δώσω λέει και τόσα και τόσα. Ναι. Λέω ναι, δεν θα φύγει. Συγγνώμη, άρχισε να τσιρίζει και δεν έφυγε. Καταλαβαίνει τι λες. Ναι, καταλαβαίνω ακριβώς το ποσό. Α, κάτσω λίγο να τον δω, να πω και του άλλου να μιλήσω τώρα με σένα ή με την κοπέλα? Ήρεμα, παιδιά, έχει δίκιο. Ένα άλλο κάτι. Θέλεις να μιλήσω μαζί σου? Ό,τι θέλεις εσύ. Ωραία, να κάνουμε ένα διάλογο. Μιλάω μαζί σου αυτή τη στιγμή. Δεν σου λέω την αμαρτία μου. Η αμαρτία μου ήταν ότι αντί να πω να του κάνω τη χειρονομία και να φύγω, του είπα για να μην σε βγάλω στα κανάλια επώνυμα. Θέλω τόσα. Όχι, θέλω τόσα. Θέλω τα λεφτά του δοκιμαστικού και αυτό ο μόνο του μου έδωσε περισσότερα. Και μετά μας είπε ότι σου ξανάρωσε χρήματα πριν, και πριν διαφορετικά. Όχι, καταρχήν, έδωσε περισσότερα απλά γι' αυτό, για τη σιωπή. Με αυτό όμως σημαίνει ότι κάποιοι... Συγγνώμη, πάμε για διαφημίσεις, να μας πεις και το ποσό, να δούμε ποια αυτή η σιωπή, πόσο κόστιζε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, να συνεχίσουμε. Και με άλλες καταγγελίες. Τελικά, επιστρέφουμε. Πετρούλα μου, αν θέλεις, το λες βεβαίως το ποσό με το οποίο εκείνος θεώρησε ότι θα εξασφαλίσει μια σιωπή. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Ωραία. Αλλά μπορώ να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, καλά έκανα και τον εκβίασα. Μη σας πω τώρα, σκέφτομαι να του πάρω τηλέφωνο και να του ζητήσω κι άλλα. Νάτα, νάτα. Ναι, έχω φράσει, ναι, γιατί άμα ήξεραν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι θα του εκβιάσουν αργότερα τα μοντέλα, σε περίπτωση που φερθούν έτσι, δεν θα το έκαναν. Και άμα ήξεραν ότι θα τα δώσουν και θα ανέχονται τα μοντέλα όλα αυτά, θα το έκαναν και σε άλλες. Τι λε? Αν το ήξεραν όμως ότι θα έκαναν όλα αυτά. Δεν ανέχτηκα κάτι. Και μετά θα εξαγόραζαν τη σιωπή του. Μα το ανέκανε και σε άλλες. Τον έκανε ρεζίλη. Σου λέω τώρα σκέφτομαι να του πάρω τηλέφωνο, να του ζητήσω κι άλλα. Εννοείται, δεν ισχύει αυτό. Πε μου κάτι, έχει σχέση ή μόνο σου? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Με το είπε πριν από μόνο σου. Είπε ότι θα πάρει τηλέφωνο το αγόρι στο. Ναι, εντάξει, καρφώθηκα. Δεν μα τα λε καλά. Λοιπόν, να σώσουμε λίγο το θέμα. Κάτσε να ολοκληρώσουμε με το δικό τη κομμάτι. Και μένει μόνο σου ή με του γονεί σου? Μένω μόνη μου. Πού μένει? Στην Αθήνα. Μόνη μου. Πού, σε ποια περιοχή? Αμπελόκηπος. Και νοικιάζει μόνο σου ένα σπίτι με αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά καθημερινά για σένα είναι τι, κυρίως φωτογραφίσεις? Φωτογραφίσεις, επιδείξεις, γενικά επαρχία, επιδείξεις. Σου επιτρέπουν να τρως κανονικά, δηλαδή σου ζητάνε συγκεκριμένα μεγέθη να έχετε στο σώμα σας? Υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί? Όχι, εγώ προσωπικά τρώω ό,τι θέλω. Μάλιστα. Δεν παχαίνει. Ναι, είναι και κανένα μοντέλο. Όλοι τρώμε ό,τι θέλουμε και δεν παχαίνει κανένας. Είναι ψέματα. Μάλιστα. Εγώ πάντως τρώω ό,τι θέλω. Δεν ξέρω για σένα, μπορεί σε ένα μεταβολισμό να μην σε βοηθάει τόσο. Εμένα με βοηθάει. Τώρα. Κάτι. Και μίλησες και για τα ναρκωτικά. Ναι. Εσύ δεν θέλησες να δοκιμάσεις, δοκίμασες, δεν σου άρεσε, τι ακριβώς? Όχι, δεν θέλησα να δοκιμάσω. Δεν ήθελα να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί πιστεύω ότι η καλύτερη μαστούρα είναι να είσαι νυφάλιος. Να είσαι αυτός που είσαι. Θεωρείς ότι σου πέρασαν ένα κλίμα ότι αν, για να ανήκεις, ας πούμε, στο χώρο και να είσαι μέσα σε αυτό το έτσι... Το σύστημα, το κύκλωμα. Για τα ναρκωτικά. Ναι, όχι, καμία σχέση. Τα ναρκωτικά δεν θα τα χρησιμοποιήσουν για να σε κάνουν ναρκωμανή. Θα τα χρησιμοποιήσουν για να σε ρίξουν πιο εύκολα στο κρεβάτι. Αυτό τι εννοείς δηλαδή? Για παράδειγμα, χάρη είναι μια κοπέλα που κάνει χρήση κοκαίνης και είναι εξαρτημένη από αυτό. Ναι. Ένας επιχειρηματίας μπορεί να την πλησιάσει με κοκαίνη μόνο και μόνο για να τη ρίξει στο κρεβάτι. Και το έχει δει να γίνεται. Ναι, το έχω δει να γίνεται. Το ξέρω. Αυτό είναι, όλοι το ξέρουν. Είναι κοινό μυστικό. Η Πετρούλα έχει 2 χρόνια στο χώρο και έχει δει περισσότερα από εμάς. Δηλαδή, έλεος, λίγο να μαζέψουμε τα πράγματα. Είδα, δεν μιλάει. Και έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Γιατί πολλοί ντρέπονται να βγουν να τα πούνε αυτά που είπα εγώ αυτή τη στιγμή. Εσύ δεν τράπηκες που βγήκες. Όχι, δεν τράπηκες. Δεν τρέπονται. Και πολλοί ντρέπονται να τα πάρουν κιόλας. Πετρούλα μου, δεν είπες την αλήθεια όμως. Συγγνώμη, δεν είπες την αλήθεια. Γιατί φοβάσαι και παίρνεις χρήματα και πουλάς τον εαυτό σου. Δεν πουλάω τον εαυτό μου σε καμία περίπτωση. Κάνεις μεγάλο λάθος. Το παίρνεις τηλέφωνο και δώσ' μου 1000, δώσ' μου άλλα 1000. Τι είναι αυτά, Πετρούλα? Τι είναι αυτά? Έκανα μια πλάκα ότι θα τον έπαιρνα τηλέφωνο αν είναι πλάκα. Ναι, αλλά τα πήρες. Δεν μένει μάλλον σε αυτό. Δεν εξαντλήθηκε. Τα πήρα, ήταν μια επιλογή μου και πολύ θα το έπαιρνα. Οι άνθρωποι, μισό λεπτό, συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι είναι για να καίγονται στην πυρά, όχι για να μην τους εκβιάζουν. Εμένα πήγε να μου κάνει κακό αυτός ο άνθρωπος και θα την πληρώσει τώρα. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτή είναι η άποψή μου και τώρα νομίζω ότι. Συγγνώμη, να πω λίγο κάτι. Να πω λίγο κάτι για να ρωτήσω κάτι. Πήγε στα Καλλιστεία. Ναι. Πώς πήγες? Πώς πήγα στα Καλλιστεία? Ναι, σε ήξερε κανένα, σε βοήθησε κανείς?
Όχι, πήγα. Εγώ ξέρω, ξέρω ότι σε βοήθησε ένας γνωστός άνθρωπος που το ξέρω πολύ καλά. Έβγαινε ένα χρόνο πριν, είχε σχέση ένα χρόνο. Είχα σχέση. Σχέση και εσύ ήσουν κάθε μέρα ακροτήρια την ακρίβεια. Σε έβλεπα κάθε μέρα, κάθε Κυριακή που πήγαινα και εγώ. Εννοείται ότι έβγαινα με έναν άνθρωπο. Είχε σχέση όμως, ένα χρόνο. Είχε σχέση. Σε παρακαλώ, γιατί με βλέπει τα γόρη μου τώρα, είναι δυνατόν. Πού πάει αυτή η συζήτηση. Δεν μιλάω τώρα, μιλάω πριν. Δεν μιλάω τώρα, πριν πας στα Καλλιστεία. Ναι, είχε σχέση με ένα πρόσωπο που ήταν δύναμη που σε βοήθησε να πας στα Καλλιστεία. Δεν με βοήθησε να πάω κανένα στα Καλλιστεία. Τι εννοείς μετά αυτό. Όχι, επειδή τα έχει βγάλει όλα έξω, είναι όλοι οι άχυροι άνθρωποι γύρω-γύρω της. Και δεν, δηλαδή δεν υπάρχει ότι τίποτα. Ότι αναγκάστηκε να κάνει σχέση για να μπει στο κύκλωμα. Όχι, αυτό που λες αυτό είναι. Ωραία, περνούσε ωραία. Περνούσε ωραία. Θέλεις να μου πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, γιατί να μιλήσω δημόσια. Όχι, να μιλήσεις δημόσια, γιατί εγώ δεν θέλω να κρύψω κάτι. Επειδή μας έχεις βάλει γιατί μπορεί να μην θέλει εκείνο. Σας παρακαλώ τώρα, επειδή μιλάω ότι όλοι γύρω-γύρω σας έχουν κάνει κακό. Δεν μου έχει κάνει κανένα. Πώς γίνεται αυτό. Μα έτσι μιλάς. Αυτή τη στιγμή. Για ανθρώπους που μου έχουν κάνει κακό. Μα έτσι, αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα ακούγεται γύρω-γύρω. Λοιπόν, όχι, αυτό το εκλαμβάνεις εσύ και το εκλαμβάνεις λάθος. Εσύ. Εντάξει, είμαι χαζή εγώ το ότι ξέρω. Δεν είπα χαζή. Για να καταλάβω δεν κατάλαβες. Ο Ρώμης εσύ έξυπνη. Δεν καταλαβαίνω. Από το είμαι χαζή. Είσαι έξυπνη. Μίλα λίγο πιο κατά να καταλάβει ο κόσμος τι λες. Δεν σας αφήσω άλλο να σας δώσω χρόνο απλά για να τσακώνεστε δημόσια. Συγγνώμη, κλείνω. Εντάξει, ηρεμία σας παρακαλώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Θέλετε να πείτε ότι για να μπεις μέσα στο κύκλωμα χρειάζεσαι υψηλές γνωριμίες με τους οποίους συνάπτεις και σχέση. Σίγουρα. Για να μπορέσεις όχι να μπεις στο χώρο. Όχι, τη σχέση δεν πιστεύω να την έγραψε το λόγο. Παίρνουσε καλά ένα χρόνο, είσαι με έναν άνθρωπο που παίρνουσε καλά. Σχέση έχει διαφορά, σχέση φιλίας, με σχέση ερωτική έχει διαφορά. Ωραία. Τώρα, το από εκεί πέρα, ποιος δεν το λέω. Εγώ, απλά αυτό που είπατε ότι με τους επιχειρηματίες μπορεί να είναι απλά ο πιο εύκολος δρόμος και ο πιο γρήγορος δρόμος. Από εκεί και πέρα δεν είναι ο μόνος δρόμος όμως για να κάνεις μόντελ. Βέβαια. Στο πίσω και μέρος. Εγώ στα Καλλιστεία του Αντένα, εγώ είχα έρθει από την πόλη μου, δεν ήξερα κανέναν, δεν ήξερα τίποτα. Ήξερες πολύ, μην ανησυχείς. Ναι, ήξερα, ε. Ξέρεις παιδιά, σας παρακαλώ, ζήτησα. Από εκεί πέρα σας παρακαλώ εκτός τηλεόρασης, έτσι σε προσωπικό επίπεδο θα κάνετε ό,τι θέλετε. Να πούμε όμως ότι τα Καλλιστεία βοηθούν τα παιδιά. Μισό λεπτό, κυρία Τζάθα, δεν σας έδωσα το λόγο. Λοιπόν, στο πίσω μέρος, στο backstage των Καλλιστείων που μόλις τώρα αναφερθήκατε, υπήρξε διοργανωτής, ο οποίος επίμονα ήθελε να αγγίξει... Ήθελε να αγγίξει στήθους μου, σώ και καλά, εκεί πέρα. Χωρίς να θες εσύ. Ναι, ήθελε... Τώρα... Παρενόχληση δηλαδή. Ναι, είπα τόσο στήθη έχει δύο άνθρωπος. Γυρνάω τον τρίτο να το ξέρω. Για ποια Καλλιστεία μιλάμε ή δεν. Όχι, δεν χρειάζεται, παιδιά. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, να σε ρωτήσω κάτι εσένα. Τελικά, από όλο αυτό το χώρο θέλετε να πείτε τι λεφτά βγάζετε για να δούμε αν είναι μια ζωή άνετη ή είναι μια ζωή που έχει να αντιμετωπίσει όλα αυτά χωρίς να σου εξασφαλίζει και μια ικανοποιητική οικονομικά. Είναι αναλόγως. Ικανοποιητικό επίπεδο ζωής. Αναλόγως. Είναι αναλόγως το πόσο δουλεύει το κάθε μοντέλο. Ναι. Εσύ δουλεύεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα δουλεύω, μέρα παραμέρα σίγουρα όμως. Μέρα παραμέρα δουλεύεις. Ή και για παράδειγμα. Να τρέχεις, να πηγαίνεις σε casting. Μάλιστα. Έχει τρέξιμο. Ποιο είναι, ας πούμε, περίπου ένα μοντέλο, το ποσό που βγάζει το μήνα, μέρα παραμέρα. Είναι αναλόγως. Είναι αναλόγως. Ανάλογα με το όνομα που έχει είναι αυτό. Ναι. Δεν σας ζητάω ένα συγκεκριμένο. Πείτε μου από τόσο μέχρι τόσο. Αυτό σας λέω. Όχι το νούμερο ένα, εννοείται ότι μιλώ για μια έτσι μέτρια κατάσταση. Ένα παιδί δεν που γίνονται όλες νούμερο ένα. Ένα, λοιπόν. Εγώ θέλω εγώ. Σταβίδη, ένα παιδί που ξεκινάει τώρα την επαγγελματική καριέρα πάνω στο modeling, τα χρήματα δεν είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι αυτή. Δώστε μας νούμερα, δεν με μια θα έτσι... μπορούσε να βγάζει γύρω στα 3 χιλιάρικα το μήνα. Ναι. Εάν δουλεύει μια μέρα κοπέλα, παραμέρα. Μια κοπέλα. Μια κοπέλα, εκεί είναι. Εκεί είναι. Απλά για έναν άντρα είναι πιο δύσκολο. Ακριβώς. Πολύ πιο στην Ελλάδα για έναν άντρα είναι πιο δύσκολο. Στο εξωτερικό είναι περισσότερες οι ευκαιρίες στα αγόρια. Για έναν άντρα, γιατί είναι πιο δύσκολο γιατί στην Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχουν τόσες εταιρείες που ασχολούνται με την ανδρική ένωση. Μάλιστα. Κωνσταντίνα, πες μας, είσαι κι εσύ πόσο τώρα, 21. 21. 21. Ζεις μόνη σου. Όχι, με τους γονείς μου. Με τους γονείς σου. Μόνη είσαι ή έχεις κάποια σχέση, έχεις ένα σύντροφο. Έχω κάποιον. Έχεις. Κρατάνε πολύ καιρό οι σχέσεις σου, κρατάνε λίγο καιρό. Ανάλογα τώρα, τι να σας πω, αλλά... Δεν έχεις πρόβλημα πάντως να φτιάξεις όχι, σχέση, γιατί... όπως μας έλεγε η Ελένη. Έλενα. Η Έλενα. Όπως μας έλεγε η Έλενα. Δεν έχω πρόβλημα, όχι, αυτό. Γιατί νομίζω ότι ακόμη και σε έναν χώρο τέτοιο που είναι πολύ απαιτητικός, μπορεί να είσαι δοτικός με τον άλλον και μπορείς να βρεις χρόνο.
Εκείνος δεν σε ζηλεύει, γιατί αναφέρθηκε και αυτό, ότι οι σύντροφοι ζηλεύουν εσάς όλες τις πολύ όμορφες κοπέλες που έχετε πειρασμούς και είστε μέσα στο χώρο και συνεχώς εγκυμονεί ο κίνδυνος. Νομίζω ότι άμα σε καταλαβαίνει ο άλλος και μπορείς και μιλάς μαζί του. Εσένα τι σου έχει προκύψει μέσα σε αυτή τη δουλειά, ή τι είναι αυτό που σε δυσαρέστησε μέσα σε αυτή τη δουλειά κατά περίοδο? Είναι πολλοί εκείνοι γενικώς που λένε ότι πρέπει να κάνεις πολλά για να γίνεις νούμερο ένα στο χώρο του μόντελινγκ. Πολλά το εξής ένα. Ναι. Να κοιμάσαι σε κρεβάτι. Ακριβώς. Το θέμα με είναι κάποιον που το ζητάει και είναι αυτός που θα δώσει τη δουλειά. Ναι. Το θέμα είναι όμως ποιος έχει το θάρρος και το θράσος να έρθει και να σου το πει άμεσα. Μάλιστα. Τι έχει προκύψει με σένα, πώς δηλαδή σε πλησίασαν προφανώς για να γίνει και σε σένα αυτή η κρούση? Εμένα μία φορά μου έχει τύχει να μου το πει κάποιος άμεσα. Άμεσα. Με ποιο τρόπο, πες μας, περιέγραψέ μας. Πρόκειται για μία φωτογράφηση σε περιοδικό και μου έκανε την πρόταση ο αρχισυντάκτης. Αρχικά... Εσύ θα ήταν φωτογράφηση μόδας, για να καταλάβουμε. Ναι. Τον γνώριζα αυτόν τον κύριο, πολύ τυπικά, δηλαδή τον έβλεπα κάποιες φορές, όχι πως είχαμε φιλικές σχέσεις. Ναι. Και πήγε να εκμεταλλευτεί ο αρχισυντάκτης τη θέση αυτή, γνωρίζοντας αυτή την ωραία κοπέλα λόγω της δουλειάς του, και σου λέει τι? Και μου είπε ότι ξέρεις πολύ καλά ότι σε αυτό το χώρο για να κάνεις κάποιες δουλειές πρέπει να δώσεις άλλα πράγματα. Ναι. Και λέω τι εννοείται, και μου λέει καταλαβαίνεις πολύ καλά, τέλος πάντων εννοούσε αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε. Και από εκείνη τη στιγμή, βέβαια, το έκοψε και την καλημέρα. Εννοείται αυτό. Και δεν πήρες και τη δουλειά. Εννοείται. Τι λεφτά έχασες? Ήταν αρκετά λεφτά. Ήταν... Δεν θυμάμαι, αλλά ήταν αρκετά. Ναι, δηλαδή δεν ξαναέγινε αυτό? Με το συγκεκριμένο? Όχι. Γενικά. Με άλλες φωτογραφίες ή σε άλλα περιοδικά? Άμεσα όχι. Γιατί ακόμη και σε αυτόν, είπα και πριν ότι κάθε κοπέλα είναι ανάλογα με τα δικαιώματα που δίνει. Εγώ προσπαθώ. Είπες όχι, ευχαριστώ πολύ δηλαδή, και δεν έκανες τη φωτογράφηση. Ναι. Έμεσα πώς σε πλησίασαν, για να σου πούν τι? Έμεσα λένε ότι γενικά και όριστα συμβαίνει αυτό στο χώρο του modeling. Ωραία, λέω, πάμε παρακάτω. Άμα δεν συμβεί αυτό, μπορεί να γίνει κάτι? Γιατί άμα δεν μπορεί, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Βρείτε άλλο μοντέλο που μπορεί να ενδώσει σε αυτά που θέλετε εσείς. Ναι. Ενδίδεις μόνο όταν θες εσύ? Εννοείται. Ενδίδα μόνο στις σχέσεις μου. Μάλιστα. Που είναι συνομήλικοί σου ή έχεις και με άνδρες μεγαλύτερους που έχουν μια οικονομική που είναι ζητούμενο για αυτούς η ωραία γυναίκα? Αλλά εσύ το βρίσκεις όριμο και δεν αλλά... Έχεις κάνει σχέση και με μεγαλύτερο άντρα? Κοντά στην ηλικία μου, πολύ κοντά. Δεν κάνεις λοιπόν με μεγαλύτερους. Αλλά σου έχει ζητηθεί, σε έχουν πλησιάσει, σε έχουν... Ναι, καλά, οι κύριοι αυτοί δεν θέλουν συνήθως σχέση. Α, τι θέλουνε? Θέλουν κάτι λιγότερο, αλλά για αυτούς περισσότερο. Πιο δύσκολο να δοθεί. Δηλαδή, δεν ξέρω, γιατί έτσι όπως μου τα λες, δεν τα καταλαβαίνω καλά. Τι είναι το λιγότερο που είναι περισσότερο για αυτούς? Λιγότερο από μία σχέση, δηλαδή... Σεξ. Καταλαβαίνω πολύ καλά, ναι. Μάλιστα. Το σεξ μόνο δηλαδή θέλουν. Και ζητούν και προτείνουν ποσά και τα λοιπά. Δεν μου έχει τύχει αυτό, δεν το γνωρίζω. Μάλιστα, αυτό εσένα δεν σου έχει τύχει. Πάμε λίγο μία έτσι ανάσα με ένα βίντεο. Με ένα βίντεο που αν μου λέγανε και από πάνω με ποιο βίντεο να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε πολλά. Δύο μοντέλα που καταγγέλνουν το μάνατζερ. Αποπειράθηκε να τους εμπλέξει σε διεθνές κύκλωμα πορνογραφίας. Έτσι, για να έχουμε και άλλες πτυχές αυτού του κυκλώματος και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Για πάμε να το δούμε. Ιστορία του άγνωστου μάνατζερ. Θύματα του γνωστά μοντέλα στο χώρο της μόδας. Και οι υποσχέσεις του για επαγγελματική καταξίωση έφεραν τη συνέχεια. Σεξουαλική παρενόχληση και άσεμνες προτάσεις ώστε να ανέβουν κοινωνικά και επαγγελματικά. Δύο γνωστά μοντέλα καταγγέλουν στο Star τον μάνατζερ που έχει κάνει τη ζωή τους κόλαση. Η δράση του απλή. Με ένα τηλεφώνημα τους έκανε γνωστό ότι θα τους προωθήσει αρχικά στην Κύπρο και από εκεί στο εξωτερικό. Απαραίτητη προϋπόθεση να τους στείλουν γυμνές φωτογραφίες τους για να δελεάσει τους πελάτες. Ζητάει κάποιες φωτογραφίες γυμνές από τα παιδιά, τα οποία ας πούμε δέχονται και τους ζητάει και κάποια λεφτά. Τώρα μου πείτε τα λεφτά, τώρα λογικά θα πάρουν λεφτά, γιατί τους ζητάει λεφτά. Απλώς παίρνει τις γυμνές φωτογραφίες και εκμεταλλεύεται και μετά δείξει ηχογραφή τις συνομιλίες που λέει ας πούμε τι φοράς, τι τέτοια, τι τώρα, τι άλλο. Και δεν ξέρω τι κάνει, δεν μπορώ να φανταστώ και δεν θέλω να φανταστώ. Στη συνέχεια του ζητούσε χρήματα για το καρτοκινητό του τηλέφωνο, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί και με τους ίδιους αλλά και με τους πελάτες. Εκτός από τις φωτογραφίες, αφού μιλούσαν στο τηλέφωνο, στείλανε και κάποια λεφτά σαν εγγύηση για
για να γίνει, για να είναι... Για το κλείσιμο της δουλειάς. Ναι, για να κλείσει η δουλειά. Και τελικά εξαφανίστηκε ο κύριος και μάλλον προφανώς ήταν απάτη. Γιατί πόσα μιλάμε. 500 ευρώ, 300 ευρώ, ανάλογα το παιδί που μπορεί να βρει πιο εύκολα θύμα που μπορεί να το βρει για να το προσελκύσει πάνω σε αυτό το δάμα. Λίγο καιρό μετά οι τηλεφωνικές συζητήσεις του μάνατζερ με τα μοντέλα περιλάμβαναν και κάποιες προσωπικές χάρες. Ζητούσε από τα μοντέλα να του στείλουν έσω ρουχά τους. Εκεί η κατάσταση ξέφευγε. Και έβαλα και κάποια παιδιά στη μέση και μετά το ίδιο πράγμα. Αφού σε ένα φίλο μου, τι είπε να βάλει ένα φάκελο τρία βραδιά και να τα στείλει μια διεύθυνση. Καλό είναι να, αυτοί οι άνθρωποι να απομακρύνονται από το χώρο, να τους βρούνε, να απομακρυνθούν από το χώρο γιατί τα παιδιά τα ταλαιπωρεί πολύ. Ο μάνατζερ όμως δεν έμενε μόνο στις δουλειές και στις άσεμνες προτάσεις. Τους πρότεινε και σχέση με επώνυμες κυρίες, έτσι ώστε να γίνουν πιο γνωστοί στο ευρύ κοινό. Ισχυριζόταν μάλιστα πως οι επώνυμες κυρίες ήξεραν για την εξυπηρέτηση που θα προσέφεραν. Στις συνομιλίες μάλιστα αυτές τους ανέφερε και πολύ γνωστές κυρίες της showbiz. Μου έκανε και κάποιες προτάσεις, διάφορες με κάποιες επώνυμες να πάω και να κάνω κάτι για να γίνω πιο γνωστός στον χώρο, το οποίο δεν δέχτηκα. Όπως... Έχει αμοιβή σε αυτό πάντα. Όχι, αυτό ήταν με συνεννόηση με την κυρία που θα ήταν η επώνυμη για να κάνω κάτι για να γίνει διαφημιστικούς λόγους, για διαφημιστικούς λόγους. Ο μάνατζερ δηλώνει κάτοικος Κύπρου, αλλά υπάρχει βεβαιότητα και από αυτούς που καταγγέλνουν το θέμα ότι διαμένει κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ βγήκα τώρα για να πω κάποια πράγματα, γιατί έχω βγει από αυτό το χώρο, μου έχει δώσει πάρα πολλά και επειδή αμαυρώνουν αυτό το χώρο... Η υπόθεση αυτή θα απασχολήσει τις αρχές, καθώς αρκετά από τα θύματα του μάνατζερ θα καταθέσουν μηνύσεις. Δύο θέματα προκύπτουν από το βίντεο. Το υλικό το πορνογραφικό. Προτάσεις για το εξωτερικό, σαν συνοδός ή κάτι άλλο, και προτάσεις εγχώριες. Θα προωθηθούν εάν εδώ. Ενδώσουν. Εάν ενδώσουν. Πάμε σε γραμμή, θέλουν να παρέμβουν οι τηλεθεατές. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας. Λοιπόν... Μου λένε ότι είστε μία κοπέλα που είχε όνειρο να ασχοληθεί με το modeling. Ναι, είχα όνειρα, κατέβηκα στην Αθήνα γιατί έμενα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ασχολήθηκα κάποιο διάστημα και δεν είναι τόσο απλά όσο τα λέει η Πετρούλα και τόσο γρήγορα, αλλά δεν γίνονται τόσο γρήγορα. Κατευθείαν σε καλούν σε ένα σπίτι και οτιδήποτε άλλο. Αυτά γίνονται μέσω τρίτων και τέταρτων. Δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να έρθει κατάμοντρα και να σου πει εγώ είμαι σου δίνω τόσα. Δεν γίνονται αυτά. Προς Θεού, γιατί ο καθένας έχει το προφίλ του. Σε εσάς τι έχει ακριβώς συμβεί? Καταρχήν είστε ακόμη στο χώρο. Λοιπόν, είμαι στη Θεσσαλονίκη, έχω κατέβει εδώ και 2 χρόνια. Έχω κατέβει στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν άντεξα την όλη βρωμιά και τη σαπίλα. Και εκτός από αυτό, να το πω ίσως, να το πω πρέπει, ήθελα να το κρατήσω. Ήσασταν στην Αθήνα. Δοκιμάσατε στην Αθήνα, εν πάση περιπτώσει, την τύχη σας σε αυτό το χώρο? Φυσικά, τη δοκίμασα εκεί. Ωραία, πείτε μας τι αντιμετωπίσατε που αποκαλείται σαπίλα και βρωμιά. Λοιπόν, καταρχήν μου προτείνανε μέσω κάποιων άλλων να παρευρεθώ κι εγώ π.χ. σε ένα στούντιο για διάφορες φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο είναι εκεί. Γίνανε οι φωτογραφίες, όλα ωραία, όλα καλά, αλλά μέσω τρίτων και τέταρτων μεσολάβησαν άλλοι, εννοείται πως δεν έρχεται το ίδιο το άτομο. Σου προτείνουν λεφτά, σου προτείνουν κρουαζιέρες, δώρα, αμάξια, ρούχα, τα πάντα. Οτιδήποτε μπορεί να θελήσει μια κοπέλα με ένα χαζό μυαλό που θεωρούν ότι μπορεί να έχει. Γιατί δεν είναι όλες χαζές οι κοπέλες, εννοείται. Έχει και μορφωμένα μοντέλα και έξυπνα και. Και ποιο είναι το αντάλλαγμα που σας ζήτησαν όλοι αυτοί οι τρίτοι που μεσολαβούν εκ μέρους κάποιων? Αυτά που ζητάνε πιο πολύ. Ζητάνε το σεξ, ζητάνε να επιδίδεσαι σε διάφορα dinner που τα λένε αυτοί, σε διάφορες δεξιώσεις. Στα, και μετά, και στα, γεύματα, γίνονται... στα γεύματα αυτά τα βραδινά τι ακριβώς συμβαίνει? Απλά τρώτε? Στα γεύματα λοιπόν συμβαίνει ότι πρέπει να κρατάς παρέα και να πηγαίνεις με έναν αξιοπρεπέστατο άνθρωπο για να φωτογραφίζεται με μοντέλο. Για να, συγγνώμη. Αυτά που βλέπουμε στα κοτσοπολίστρια κάθε μέρα, ότι αυτός ο κύριος είναι, ποιο είναι αυτό το μοντέλο μαζί του, πώς βγήκε σήμερα, διάφορες καταστάσεις. Mm-hmm. Σε πληρώνουν γι' αυτό και επίσης σε πληρώνουν για μετά. Για μετά ξέρουμε πιο πολύ τι μπορεί να πλουθήσει. Σε κάποιο κότερο, σε κάποιο ξενοδοχείο, σε κάποια βίλα, σε οτιδήποτε άλλο.
Ναι. Όχι ότι αυτά δεν γίνονται και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται πως γίνονται. Απλά γίνονται λίγο πιο αφανείς εδώ πέρα. Εκεί πέρα είναι πάρα πολύ 38 όλα. Με το που μπαίνεις σε ένα χώρο, π.χ. σε ένα στούντιο για μια φωτογράφηση, οι πάντες ξέρουν τι έκανες πριν, που ήσουν και με ποιον. Κάνεις μπαμ. Συμφωνείς όμως. Βλέπεις ότι σε αυτό συμφωνείς. Συμφωνώ στη Σαπίλα, αλλά δεν γίνονται όλα τόσο έντονα όπως το περιγράφει η κοπελίτσα. Τι είναι αυτό που σε έκανε να φύγεις τρέχοντας, πες μας. Τι έγινε σε σένα. Με το που άρχισα να ανεβαίνω ψυχολογικά και να λέω επιτέλους θα κατάφερα ότι θα γίνω κάποια στιγμή μοντέλος, θα είμαι σαν τα διάσημα αυτά που έβλεπα κι εγώ κάποτε. Μου πρότεινα και ναρκωτικά, μου πρότειναν ρούχα, μου πρότειναν αμάξια, μου πρότειναν φωτογραφίσεις. Σου πρότειναν και στα παίξω και στην τηλεόραση. Σου πρότειναν και συγκεκριμένα ονόματα ανθρώπων που θα τα παρήχαν αυτά. Λοιπόν, δηλαδή, σου πρότειναν και ονόματα επιχειρηματιών που ενδιαφερόντουσαν να έρθουν σε επαφή μαζί σου και από εκεί και πέρα βεβαίως θα είχες και όλες αυτές τις παροχές. Μείνε στη γραμμή, πρώτα στη γραμμή να κάνω. Μισό λεπτό, γλυκιά μου, δεν μ' ακούς. Μ' ακούς. Μ' ακούει η γραμμή. Ναι. Ωραία. Μείνε δύο λεφτά στη γραμμή μας. Μην απαντήσεις τώρα. Να κάνω το διάλειμμα που με πιέζουν το διαφημιστικό και να συνεχίσουμε και με σένα και μετά να πάμε να δούμε βεβαίως και ένα άλλο βίντεο το οποίο αναδεικνύει αυτό το θέμα. Το πόσο περισσότερο μπαίνετε σε πειρασμό όταν με τις υπηρεσίες σας πλούσιοι Έλληνες δίνουν αυτές τις παροχές και μπορεί από εκεί που, όπως μου είπατε, 3.000 ευρώ να είναι η αμοιβή ενός παιδιού που ξεκινάει στο modeling ή που είναι μέτριο στη δουλειά, να είναι αντίστοιχη αυτή η αμοιβή μόνο για ένα βράδυ. Αυτοί οι πειρασμοί στο χώρο σας υπάρχουν και είναι πολλοί. Για πάμε, επιστρέφουμε αμέσως με τα διευθμίσεις. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, η άλλη όψη του νομίσματος και το τίμημα της ομορφιάς. Η κοπέλα που μας μιλούσε στη γραμμή μας στη την τηλεφωνική είναι κοντά μας. Ναι, εδώ πέρα είμαι. Ωραία. Έλα, θες να συνεχίσεις. Πού είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει σε τι αηδίασα και έφυγα. Όχι. Ναι. Είδες σαπίλα και βρωμιά, έφυγες. Ναι. Κατέληξες στο ότι τελικά σου κάναν προτάσεις από ανθρώπους που θα παρήχαν σε σένα μια πλούσια ζωή. Για να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου. Για να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου με την έννοια του να τρως μαζί τους, να τους συνοδεύεις, να τους φροντίζεις και να κοιμάσαι κιόλας. Απλά... Και ρώτησα εάν σου δίνανε τα ονόματα των ανθρώπων που ενδιαφερόντουσαν και θέλανε αυτό και ζητούσαν αυτό από σένα. Λοιπόν... Σου λέγανε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι. Στην αρχή εννοείται πως κανένας, γιατί έχει ένα προφίλ, δεν λέει το όνομά του. Θα πας και θα πεις ημοτάδη και του δίνω τόσα. Ναι. Μέσω έμεσων ανθρώπων, αν τυχόν και δεχτείς, γιατί εντάξει, δεν είναι δυνατόν να μόνο μην δεχτείς. Μόνο τότε το γνωρίζεις. Ορίστε. Τι είπες, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να πάει και να φανερωθεί, γιατί που ξέρει αν η άλλη κοπέλα θα δεχτεί ή όχι. Μάλιστα. Και αυτή που δεν θα δεχτεί μπορεί να νευριάσει, μπορεί οτιδήποτε και να σε βγάλει στα κανάλια, να σε βγάλει στις εφημερίδες, να σε κάνει ρεντίκολο. Καλή ώρα. Λοιπόν. Απλά όταν τρως κάποια χαστούκια στη ζωή σου, τελικά και θες να κρατήσεις μια αξιοπρέπεια και δεν θες να γίνεις μια τάδε πολυτελεία. Πες μας, περιέγραψε μας ένα τέτοιο χαστούκι που πήρες και την απόφαση να φύγεις από την Αθήνα. Ήταν αυτό που σας είπα. Αυτό και παρόμοια τέτοια άλλα. Δηλαδή, είχαν έρθει και μου είχε ζητήσει μια κοπέλα από το χώρο της μόδας, φίλη μου, τότε κάναμε παρέα, γιατί εγώ δεν ήξερα, η αθώα. Ναι. Σιγά σιγά πονηρεύεσαι. Πες μας, τι σου ζήτησε, πες μας. Μου έστειλαν ένα μήνυμα να πάω να βρεθώ σε μια δεξίωση, ότι θα έχει πολύ ωραίο κόσμο, θα γνωρίσουμε κόσμο, θα είναι ωραία. Λοιπόν, πήγα κι εγώ. Ναι. Ωραία, τα φλάς, οι φωτογράφοι, όλα ωραία, όλα καλά, τα ποτά, ωραία στην αρχή, σε ζαλίζουν λίγο. Μόλις αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος να φεύγει, σε πλησιάζουν άτομα. Δεν σε πλησιάζει ο ίδιος. Ναι. Έρχονται άλλα άτομα. Μπορεί να έρθουν και κοπέλες ακόμα. Μάλιστα. Να σου πούνε. Και οπότε τι σου λένε, ποια είναι η φράση. Θα ήθελες... Μήπως θα ήθελες να κάνουμε κάτι για να ανέβει η δουλειά σου λίγο. Ή π.χ. μήπως θα ήθελες να ανέβεις κάποια σκαλιά. Α. Έτσι ξεκινάνε.
Δεν ξεκινάνε κατευθείαν, σου δίνω τόσα, θα έρθεις μαζί μου. Έχει και σλόγγαν δηλαδή η διαδικασία. Κάποιοι το έχουν, κάποιοι είναι διάφορα. Σε μένα δεν είπα κάτι τέτοιο. Αν θες το κρατάς, αν δεν θες όχι, αν θες παίρνεις τα μπουκαλάκια σου και φεύγεις. Αλλιώς τα παίρνεις και γίνεσαι μια πολυτελεία. Μπορώ να τονίσω κάτι που δεν έχει ορίστε, ερώτηση, ναι. Ότι εξαρτάται και από το τι αξίζει μια κοπέλα. Δηλαδή, άμα δεν έχει ωραίο πρόσωπο ή άμα δεν έχει τις σωστές αναλογίες, έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει κάτι, να γίνει μοντέλο. Οπότε εκείνες, γνωρίζοντας λίγο πολύ ότι δεν κάνουν για τον χώρο αυτό, σου λέει ότι απλά έχουν ωραίο πρόσωπο και ωραία πόδια. Μάλιστα, ευχαριστώ. Όσοι συνήθως πέφτουν θύματα, κοπέλες που έχουν έρθει από επαρχία και είναι μικρές και έχουν όνειρα και στόχους και βλέψεις να κάνω, να λάμψω. Και να ανέβει γρήγορα τα σκαλιά. Ναι, και γίνονται τέτοιες προτάσεις. Οι κοπέλες είναι αφελείς. Εντάξει, τώρα αυτό δεν ισχύει και πάντα. Δεν είναι και τα κοριτσάκια της επαρχίας χαζά. Ναι, ούτε το ότι είσαι μικρό σημαίνει ότι είσαι μικρό. Εννοείται. Απλά δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τέτοια κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ, σε αποδεσμεύουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο για αυτό το κύκλωμα, έτσι μιας και αναφερθήκαμε τώρα, γιατί μετά θα φύγουμε και θα πάμε και σε άλλα κομμάτια. Από τις ειδήσεις του Star είναι αυτό το βίντεο, όταν είχε συμβεί, που είχε αποκαλυφθεί ένα σκοτεινό κύκλωμα. Δείτε την είδηση. Πολύ κοντά στον εντοπισμό του Τσέχου Μαστροπού, ο οποίος προωθούσε μέσω διαδικτύου νεαρά μοντέλα στη Μορνία, βρίσκονται οι αρχές. Μετά τη σύλληψη των δύο πανέμορφων μοντέλων στη χώρα μας, που έχουν κάνει διεθνή καριέρα και πολλές συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της μόδας, οι αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος εντόπισαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του Μαστροπού στην Πράγα. Τα καλλίγραμμα μοντέλα που πήγαιναν σε ερωτικά ραντεβού σε όλον τον κόσμο, λίγο πριν τη σύλληψή τους από τους αστυνομικούς πελάτες, είχαν βγάλει 8.000 ευρώ από δύο ραντεβού με μεγαλοεπιχειρηματίες. Μάλιστα, στην απολογία τους ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικές. Ασχολούμαι με το χώρο του μόντελινγκ πολλά χρόνια και έχω συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα σχεδιαστών μόδας διεθνώς. Από τις συμμετοχές μου στις επιδείξεις μόδας έβγαζα 2.000 ευρώ την εβδομάδα, ενώ από τα ερωτικά ραντεβού με τους μεγαλοεπιχειρηματίες 2.000 ευρώ την ημέρα. Και στη χώρα μας όμως πολλά κορίτσια από το χώρο της μόδας καταγγέλουν ότι πέφτουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και ότι τα ίδια τα πρακτορία τους κλείνουν ραντεβού με εύπορους πελάτες. Η νεαρή Κατερίνα, όπως αποκαλύπτει στο Star, εγκατέλειψε το χώρο της μόδας για αυτό το λόγο. Έπρεπε να περάσεις δηλαδή υποχρεωτικά από το κρεβάτι του συγκεκριμένου κυρίου. Ναι, για να πετύχω το σκοπό μου ή το καθετή, ας πούμε. Και εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να κάνω κάτι τέτοιο. Σου έταζαν χρήματα, σου έταζαν καριέρα όταν πήγαινες με τους συγκεκριμένους κυρίους. Και καριέρα και ό,τι ήθελα, ας πούμε. Η Κατερίνα υποστηρίζει επίσης ότι την περίοδο που εργαζόταν σε πρακτορείο μοντέλων, με πρόσχημα τις νυχτερινές διασκεδάσεις για την προσωπική της προβολή και ανάδειξη στο χώρο, τις έκλειναν ραντεβού με επιχειρηματίες. Σήμερα, ας πούμε, θα πάμε στο τάδε μέρος να κάνουμε, να βγούμε, ξέρω εγώ, θα πάμε στα μπουζούκια με διάφορους κυρίους, ας πούμε, της υψηλής κοινωνίας. Δεν είναι μοντέλα, αυτά είναι κάποιος που ονοματίζονται σαν μοντέλα. Ένα πρακτορείο μοντέλων που είναι στην αγορά χρόνια με επίπεδο, με ποιότητα και με πάρα πολλούς μεγάλους πελάτες δεν ρισκάρει ούτε το όνομά του, ούτε την εικόνα του να κάνει τέτοιες δουλειές. Οι αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ψάχνουν και άλλα παρακλάδια του διεθνούς κυκλώματος σε πολλούς διαδικτυακούς τόπους, αφού τα κυκλώματα των μαστροπών έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους παντού. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε στο χώρο του modeling και είναι η Έφη κοντά μας. Καταρχήν, Έφη, εγώ θέλω να σε ρωτήσω γιατί αποφάσισες να κάνεις αυτή τη δουλειά. Μου αρέσει πολύ η μόδα. Ναι. Πάρα πολύ η ομορφιά. Ναι. Τυχαία τελείως ξεκίνησα, με είχαν βρει στον δρόμο. Τυχαία. Οι γονείς σου τι δουλειά κάνουν? Έχουμε μαγαζί στο Χαλάνδρι. Μαγαζί στο Χαλάνδρι. Mm-hmm. Και τι θέλανε να γίνεις? Πάντως όχι αυτό. Όχι, αυτό. Όχι μοντέλο. Ναι. Εσύ τώρα είσαι πόσο χρονών? Είμαι 22. Θα κλείσω τα 22. Ζεις μόνη σου? Όχι, με τους δικούς μου. Με τους δικούς σου. Έχεις κάποια σχέση? Δεν θέλω να πω. Γιατί δεν θέλεις να δούμε σε αυτό το χώρο πόσο εύκολο είναι και πόσο στέκονται κοντά σας και υπάρχουν παιδιά που σας παίρνουν στα σοβαρά ή υπάρχει μια προκατάληψη? Αυτό συζητάμε σήμερα. Δεν σου ζήτησα εγώ να μου πεις με ποιον τα έχεις. Εντάξει. Για να αντιμετωπίσουμε λίγο πιο υπεύθυνα την κουβέντα. Και υπάρχει μια σχέση. Κάτι υπάρχει μια σχέση. Είναι εύκολο να κάνεις σχέσεις? Είναι δύσκολο. Είναι γιατί δύσκολο. Δεν έχουμε γιατί μην κρυβόμαστε, αλλιώς να μου πείτε δεν έρχομαι να συζητήσω, έτσι, δεν υπάρχει λόγος.
Επομένως, ποια είναι η δυσκολία δηλαδή, που αντιμετωπίζεις, τι βλέπεις, ότι φοβούνται τι? Φοβούνται να έχουν μια ωραία γυναίκα δίπλα τους. Φοβούνται να έχουν μια ωραία. Η οποία όχι μόνο την ωραία και γυναίκα μόνο και αυτό. Τη δουλειά, γιατί ωραίες γυναίκες υπάρχει και έξω από το χώρο μας. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Πολλές ώρες δουλειά. Πώς το έχει βιώσει να δούμε, ναι. Δουλεύουμε πολλές ώρες τα casting. Mm-hmm. Οπότε δεν έχουμε χρόνο για μας, mm-hmm. για προσωπική ζωή, για να αφιερώσουμε στο σύντροφό μας. Ναι. Πότε δηλαδή τον βλέπεις? Φωτογραφία. MMS. Ανάλογα. Ανάλογα τα κενά που έχω. Ανάλογα τα κενά. Έχεις δεχτεί προτάσεις μέσα στη δουλειά? Μία φορά ήταν πότε ξεκίνησα. Τι πρόταση? Είχα πάει σε ένα casting για μια επίδειξη και μου είχαν πει ευθέως ότι για να δουλέψω πρέπει να περάσω από πολλά κρεβάτια. Αυτό. Έσκυψε το κεφάλι, άνοιξε την πόρτα, έφυγα και τελικά έχασα τη δουλειά. Τι δουλειά ήταν? Μια επίδειξη με ρούχα. Και ποιος σου έκανε αυτή την κουβέντα, τι θέση είχε δηλαδή αυτός που σου το πει? Σχεδιαστής. Σχεδιαστής. Mm-hmm. Ήταν επώνυμος σχεδιαστής, ήταν από αυτούς που γνωρίζουμε όλοι? Περίπου, όχι πάρα πολύ γνωστός. Εκεί πρέπει να σταθούμε κιόλας. Πρέπει να σταθούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί εκμεταλλεύονται όλη αυτή την κατάσταση, όχι επώνυμη. Την ανωνυμία από εκεί και πέρα σε επιδείξεις, σε άλλα τέτοια πράγματα, έχεις αντιμετωπίσει δυσκολίες, να μην σε σεβαστούν, να υπάρχουν... Ναι. Έχεις αντιμετωπίσει. Δηλαδή, με ποιο τρόπο? Δεν σε σέβονται και δεν ακούς και καλά λόγια. Δηλαδή, το κακό θα στο πούνε, το καλό δεν θα στο πούνε. Σε αντιμετωπίζει. Είναι σκληρός. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει μια προκατάληψη ότι ξέρεις αυτές οι κοπέλες είναι, ας πούμε, πόρνες πολυτελείας. Υπάρχει μια τέτοια προκατάληψη, μια τέτοια ταμπέλα για όλες τις κοπέλες. Δεν λέω ότι εγώ είναι οι κοπέλες, καταλαβαίνεις τι λέω. Ίσως, ναι. Από τους άντρες πάντα μιλάμε ή από το κύκλωμα γενικότερα. Θεωρείς ότι ναι, είναι έτσι. Μάλιστα. Μαριλού. Καλησπέρα. Πόσο χρονών είσαι? 21. Μάλιστα. Και εσύ ζεις μόνη σε ένα διαμέρισμα? Με τους γονείς μου. Και εσύ με τους γονείς σου. Και περιμένεις να μείνεις μόνη σου πότε, όταν παντρευτείς? Όχι, σύντομα. Σύντομα μόνη σου. Σκοπεύεις να παντρευτείς? Ναι. Ή ούτε το σκέφτεσαι όχι, ακόμα? Θέλω να παντρευτώ. Ε? Θέλω να παντρευτώ. Θέλω. Όχι τώρα. Θέλεις. Είσαι μόνη σου? Όχι, έχω φίλο. Έχεις φίλο. Είναι συνομήλικος ο φίλος σου? Είναι αρκετά μεγαλύτερος μου, αρκετά αλλά... Αυτό επιχειρηματίας? Όχι. Όχι, δεν είναι μόνο το βγάλα το θέμα. Πήγα σιγά σιγά. Λοιπόν. 6 χρόνια νόμιμα, αρκετά. Α, εντάξει, δεν είναι εντάξει. Όταν λες αρκετά, λέω θα είναι πάνω από 10 χρόνια, άρα σίγουρα θα έχει επάγγελμα. Είναι επιχειρηματία όμως. Σωστή ερώτηση. Ούτε καν. Ούτε καν. Μάλιστα. Τι έχεις αντιμετωπίσει? Αυτό εμένα που μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν πρώτο ξεκίνησα, ναι. ήταν ο μάνατζερ που είχα, ο οποίος επέμενε να γινόμαστε κολλητοί. Δηλαδή έπρεπε ό,τι κάνω τι εγώ να του δίνω αυτό. Αναφορά. Να του δίνεις αναφορά για τα αναφορά πάντα. Αναφορά που είμαι, τι κάνω, πώς το κάνω, για ποιον έχω τώρα, ποιον είχα μετά και από φίλους και φίλες ή με ποιον βγαίνω, με ποιον πίνω καφέ. Λεπτομέρειες δηλαδή. Τι άλλο σου ζητούσε, πού έπρεπε? Όχι τίποτα, δεν είχε κάτι. Δεν πρόλαβε τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν πρόλαβε. Γιατί... Ναι. Δεν είναι, δουλεύουμε μαζί πια. Και μπορείς να προχωρήσεις χωρίς μάνατζερ σε αυτή τη δουλειά? Δόξα τω Θεώ, καλά τα πάω και χωρίς μάνατζερ. Πού μένεις με τους γονείς σου? Ζωγράφου. Και το ποσό, ας πούμε, που κερδίζεις είναι άνω των 3.000 ευρώ? Είναι ανάλογα με το μήνα. Δηλαδή, πόσες διαφημίσεις, πόσες καλές δουλειές θα κάνεις. Ναι. Έχεις φίλους, φίλες? Έχω, αλλά δεν τους βλέπω αρκετά. Έχεις φίλες εσύ, Έφη, φίλους, προλαβαίνεις? Έχω, αλλά δεν μπορώ να τους βλέπω. Έχω, είχα δηλαδή, γιατί δεν λέτε είχα. Ή δεν είστε ρεαλίστριες? Μάλλον με τις φίλες, τι είναι πολύ ωραίο θέμα. Δεν υπάρχουν φιλίες. Τι πω, το επάγγελμα αυτό σας αποξενώνει. Μέσα στο επάγγελμα μόνο. Ναι, στο επάγγελμα σας αποξενώνει. Και μέσα στο επάγγελμα υπάρχει. Φίλους δεν μπορείτε, συντρόφους με το ζόρι δεν υπάρχει χρόνος. Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, αν δεν δεχτείς άλλες προτάσεις με άλλες παροχές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ερωτική ζωή, πώς, αφού δεν τους βλέπετε τους συντρόφους σας. Αναδέχεις να ξενυχτήσεις. Αναδέχεις να ξενυχτήσεις. Αν αντέχεις το βράδυ να τον δεις και να γυρίσεις 3 ώρες σπίτι σου, να πιεις ένα ποτό, να πεις μια κουβέντα με τον άνθρωπό σου. Εντάξει, μια σοβαρή σύνταση. Άρα ουσιαστικά. Θα πας, ναι, δηλαδή, εννοείται, αλλά θα ξενυχτήσεις. Συγγνώμη, φρισκέσαι να βγεις έξω να πιεις το ποτό και να διασκεδάσεις. Όχι, εγώ με το φίλο μου πίνω και ποτό και διασκεδάζω. Θα πας σπίτι, θα πας σπίτι. Δεν είναι απαραίτητο αυτό που λες. Καλά το λέει. Καλά το θέτει. Είναι απαραίτητο. Επειδή είχα σχέση 2,5 χρόνια, δεν έβγαινα έξω. Δεν είναι όμως το καλό, δεν παίρνουν ένα καλό. Αυτή μπορεί να την μεταγόνωσε την ίδια διαφορετικά. Οι δυο του να πίνουν ποτό να τα πούνε. Να μην σε πάει στα μπουζούκια ή από το να σε. Δεν αναφέρω. Να σε δει, να μιλήσετε, να μιλήσετε
τα προβλήματα. Πας μόνη σου. Έχεις δίκιο. Η κοπέλα αναφέρει όμως, λέει ότι πού να προλάβω, λέει, να βγω από τότε να κοιμηθώ. Βρε, Ανδρέα μου, έχεις καμία αντίρρηση σε αυτό που λέει, ότι μια σχέση που δεν προλαβαίνεις καν και είναι σοβαρή να βλέπει ο ένας τον άλλον. Λες, σταβάνε με το ζόρι όλοι. Όλοι σου σταβάνε το ζόρι, όλες τυχαία βρίσκονται σε κάτι σπίτια. Όλο αυτό που έχουμε πώς γίνεται, δηλαδή. Τυχαία βρίσκεται στη βίδα του ενός. Στα μπουζί και άλλοι δεν της αρέσει. Την μπουμπάει, της ξυνίζει. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό τυχαία. Μας μπερδεύεις λίγο. Όχι, εσείς μπερδεύετε τον κόσμο. Και είναι ο κόσμος δυστυχώς με τις συμπεριφορές κάποιων κοριτσιών. Εσύ δηλαδή τυχαία. Κάτσε ρε Ανδρέα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, βρε αγόρι μου. Πήγες να κάνεις τηλεόραση. Είσαι ένα αγόρι έτσι, μια χαρά, έτσι. Ευπαρουσίαστο κτλ. Πήγες να κάνεις τηλεόραση. Πήγες σε ένα σοου. Όχι, ακριβώς σε μια πρωινή εκπομπή. Σε μια πρωινή εκπομπή. Πριν 4 χρόνια. Πριν 4 χρόνια. Καλά, δεν είναι και φοβερό να πούμε. Πού είσαι, ποιο κανάλι. Στο καλό σου τηρούν ακρομιλά. Αλλά εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη, ανταποκριτή. Στη Θεσσαλονίκη. Mm. Τι αντιμετώπισε. Εντάξει, εγώ αντιμετώπισα τον ανταγωνισμό στην ουσία από έναν συνεργάτη κυρία Κρόμιλα, που μου έκανε τον πόλεμο ούτε να κατέβω στην Αθήνα. Προσπάθησε, ούτε μου έδειξε συνέχεια τον κακό ότι αυτό δεν είσαι καλό εκεί και βγάλε την μπλούζα αυτή. Και, δεν... και όλα αυτά τα έλεγε σαν να τα έλεγε η Ρούλα. Η Ρούλα ποτέ δεν το είπε αυτό. Να, για μένα. Και κάποια στιγμή λοιπόν λέω κι εγώ. Ναι. Μετά από 5 μήνες, ευχαριστώ πολύ και έφυγα. Πήγα στη Μήκο και δούλεψα σερβιτόρος. Ωραία. Ξαναγέρισα μετά. Παρενοχλήσεις εσύ δέχτηκες. Δεν είχες τέτοια ζητήματα. Είμαστε πιο άσχημοι, μάλλον γι' αυτό. Δεν έχει σημασία. Πάντως δεν δέχτηκα. Πάντως δεν δέχτηκες. Θα μπορούσα να είχα δεχτεί. Μπορεί να δεχτώ αργότερα. Δεν ξέρω. Κανείς δεν το αποκλεί αυτό. Θα πει λοιπόν κανείς και για σένα που δηλώνεις ότι έτσι σου φέρθηκαν κτλ. Ότι τυχαία έγινε και για σένα. Κάποιοι δεν τυχαία, αλλά όταν πάω στα μπουζούκια θέλω και πάω. Δεν με τραβάνε το ζόρι. Κατά θέλω να πάω σε σπίτια φίλων που έχουν ωραία σπίτια. Κανείς δεν κάνει κάτι καλό και θέλω να πάω. Μα τι με το ζόρι. Δεν μου λένε να κάνω συνέντευξη. Φύγαμε από το θέμα τώρα. Εντάξει. Εδώ τα κορίτσια δεν μπορούν να έχουν. Πάλι φύγει το ίδιο θέμα. Θέλει να μου πει ότι εγώ επειδή δεν πήγα στο σπίτι. Δεν είπα για σένα, εγώ λέω γενικά. Γιατί απλά πάει και εμένα, καταλαβαίνω. Καταρχά δεν ανέφερα καν το όνομά σου. Πώ ακούγεται. Ωραία, είπε με το στόχο. Μισό λεπτό, παιδιά. Έχω μία ερώτηση για να βγάλω να καταλάβω κάτι γιατί θα μα τρελάνετε. Τόσο ωραίε γυναίκε, κορίτσια, γυναίκε, έτσι γυναίκε για μένα πλέον. Όλες δηλώνετε ότι δεν προλαβαίνετε να βλέπετε τους συντρόφους σας, δεν προλαβαίνετε να έχετε μια φυσιολογική ζωή όπως έχουμε υποτίθεται οι άλλες γυναίκες. Δηλαδή αυτές οι πανέμορφες γυναίκες εισαγωγικά μένουνε. Θα το πω τώρα, εν πάση περιπτώσει είναι λίγο έτσι σκληρή η φράση, αλλά ανέραστες. Υπάρχει κορίτσια. Όχι, υπάρχει κάτι άλλο που οι κοπέλες δεν τολμούν. Θα υπάρξουν άνθρωποι που θα χαρακτηρίσουν, δηλαδή, βάσει των λεγόμενων που λέτε, άρα αυτό καταλαβαίνουμε. Και ναι, είναι μα αυτό αλήθεια. Τους συμφέρει μην να σας κάνει να νιώθετε άσχημα, η αλήθεια είναι σκληρή. Είναι αλήθεια. Η αλήθεια... Είπαμε, ελεύθερες σχέσεις. Άρα αυτό έχει ένα τίμημα, είπαμε, αυτή η δουλειά. Ένα από αυτό, ένα. Είναι επιλογή μας. Ζούμε στην επιλογή αυτή. Δεν λέμε για όλες, είναι κάποιες ελεύθερες σχέσεις, αλλά είναι το βασικό πρόβλημα ότι καμία κοπέλα δεν θέλει να παραδεχτεί ότι έχει δεσμό, γιατί πιστεύει ότι τη βλέπουν αυτή την ώρα στην εκπομπή κάποιοι πελάτες, κάποιοι διαφημιστές, κάποιοι εκδότες και αύριο δεν θα την πάρουν τηλέφωνο από τη στιγμή που δηλώνει ότι έχει δεσμό. Άρα, ό,τι δουλειά κάνεις για να πάρεις μια δουλειά σε αυτόν τον χώρο, πρέπει να το παίξεις ελεύθερη. Γιατί να το παίξεις ελεύθερη, για να έχει ο άλλος την ελπίδα να σε πάρει. Την ελπίδα ότι θα κοιμηθείς μαζί του. Συγγνώμη να πω κάτι. Υπάρχουν όμως και μοντέλα τα οποία κάνουν πολύ καλές δουλειές και έχουν και σχέσεις. Και είναι και επαγγελματίες στον χώρο. Έχετε ισοπεδώσει όλα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να βάλεις όλα σε ένα καζάνι. Μήπως δεν θες και να έχεις σχέση για να δείξεις ότι είσαι διαθέσιμη. Πιστεύω ότι αξίζει ένα μοντέλο, δουλεύει και χωρίς όλα τώρα το πας λίγο αλλού το θέμα. Όχι το πάω αλλού. Μπορεί να θέλεις να δείξεις όχι εσύ, το κάθε μοντέλο, ότι είναι διαθέσιμη. Δεν είναι όλες ίδιες. Αυτό λέω. Δεν σημαίνει όμως τα κορίτσια που έχουν σχέση δεν κάνουν και εξώφυλλα ή δεν κάνουν ειδικό ελμόδα. Το έχω μείνει μόνοι μου, έχουν πράξει κάποιο άλλο. Αυτό ήταν και το μισό λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Και μόνες μένετε, το δηλώσατε οι περισσότερες, εν πάση περιπτώσει, και τις παρενοχλήσεις δέχεστε και την έλλειψη σεβασμού που πάρα πολλές συμφωνήσατε και το δηλώσατε. Εγώ ρωτώ, αυτή τη δουλειά τότε γιατί τη διαλέγετε? Τι είναι αυτό που σας αρέσει? Έχει και τα καλά της. Έχει και τα καλά της. Από το να κινδυνεύεις να υπάρχουν κάποιες σκίες σε έναν καθρέφτη που δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθούν σε σένα και να κινδυνεύει η σωματική, ψυχική, διανοητική σου ακεραιότητα. Τι είναι αυτό τελικά που σας έκανε να διαλέξετε αυτό το επάγγελμα? Πώς βρεθήκατε δηλαδή? Μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Να πω ότι πιστεύω ότι όλα τα επαγγέλματα έχουν κάποιο ρίσκο. Ίσως αυτό λίγο περισσότερο. Γιατί αυτός ο χώρος έχει ρίσκο, όπως λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω. Εσείς που είστε διοργανώτρια, πείτε μου τι μου λέγατε στο διάλειμμα ότι σας συνέβη. Εγώ και σαν ηθοποιός είχα μια. Όχι, ως διοργανώτρια στο μόντελινγκ είμαστε. Διοργανώτρια ήταν να κάνω προκριματικά καλυσία στην Κέρκυρα. Μίλησα με τον επιχειρηματία ούτε 3 λεπτά χωρίς να δώσω κανένα δικαίωμα και ως τίτλο. Φυσικά ότι είμαι διοργανώτρια και επιχειρηματίας.
Είπα συγγνώμη, πάω στην τουαλέτα γιατί έπρεπε να πάω στην τουαλέτα και μετά από ένα λεπτό είχε έρθει ο επιχειρηματίας στην τουαλέτα με στριμώξει για να με φιλήσει. Που δεν έχω καμία σχέση με το modeling. Βέβαια είμαι ηθοποιός και είμαι και επιχειρηματίας. Τυχαία αλλά και αυτό. Από αυτό και σαν παραγωγός και παρόλα αυτά έγινε. Δηλαδή αυτό ο χώρος, γιατί έχει τόσο πολύ όλο αυτό το. Γιατί όλο αυτό το. Τον αναβρασμό. Γιατί κοχλάζει τόσο πολύ σε αυτό το χώρο. Τόσο έντονα. Κανένας δεν σε αναγκάζει να είσαι σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, περιμένετε, θα απαντήσουμε σε αυτό αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Το συμπέρασμα του Δαβίδ θέλω. Λέγαμε γιατί κοχλάζει τόσο πολύ αυτός ο χώρος. Γιατί όλα κινούνται κατευθείαν. Πρέπει στο κρεβάτι. Παρενοχλήσεις. Γιατί. Προτάσεις ανήθικες. Μόνο με αυτό ανοίγει ο δρόμος. Μόνο μέσα από αυτό το. Αυτό που θα πει είναι μεγάλη κουβέντα. Η ομορφιά είναι το διαβατήριο για όλα τα πράγματα. Οπότε επειδή η ομορφιά είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται και δεν μπορεί να αντισταθεί κάποιος αυτό, γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα πράγματα. Γίνονται αυτές οι. Σας ποθούν δηλαδή τόσο πολύ. Έτσι που είναι. Αναγκάζονται και δεν βάζουν όρια. Όταν βλέπεις έναν όμορφο άνθρωπο, δεν τον ποθείς, δεν τον θέλεις. Αλλά το φοβάσαι και αυτόχρονα. Άρα η ομορφιά λοιπόν δεν είναι όπως το είπες τόσο διαβατήριο για τα πάντα. Ανοίγει πόρτες, αλλά κλείνει και πόρτες. Έχει ένα πολύ σκληρό τίμημα. Έχει και τη σκοτεινή του μέρα. Η ομορφιά ανοίγει τις πόρτες, η βλακία τις κλείνει όμως. Η ομορφιά ανοίγει πόρτες και η βλακία τις κλείνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την ενέργειά σας, για την παρουσία σας εδώ, για το άνοιγμα που κάνατε με ειλικρίνεια. Και εμείς καλό απόγευμα, όπως κάθε μέρα, κοντά σας αύριο. Έχουμε το επόμενο, το αυριανό μας θέμα. Πάμε να το δούμε. Διαγωνισμός μαγειρικής. Κοτόπουλο με τορτελίνι. Κοκκινιστό μοσχαράκι με χιλοπίτες. Σπανάκι σουφλέ με γαρίδες. Κοτόπουλο αλλά κρέμ. Ποια θα είναι η νικήτρια συνταγή που θα κερδίσει ένα μοναδικό ταξίδι? Οι σεφ Γιάννης Γκελτής και Γιάννης Μπαξεβάνης βαθμολογούν και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Μαζί τους η Μέρη Παναγάκου και ο διατροφολόγος Βαγγέλης Μπανέας. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Τιμιτσάνη και δοκιμάζουμε χοιρινό μεσέλινο, αγριογούρουνο στιφάδο και φασολάδα με λουκάνικα και πιπεριές. Μπορώ, 5 παρατέταρτο, στο Star.